Της κακομοίρας. Άκουσε τη σειρά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 της Κακομοίρας. Εμίλιος Γαβριλίδης στη ρύθμιση των ήχων, ο κύριος Θανάσης Καταμπάκας στο production, η κυρία Παναγιώτα Χαλκιά στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Έχετε την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή μέσα σε ένα μόλις λεπτό. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι μπαίνετε στο www.listoparto.gr για να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο αναζητείτε για το δικό σου αυτοκίνητο. Το βρίσκετε, το παίρνετε ή σας το λύνουν και σας το δίνουν περισσότερα από μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών στο www.listoparto.gr. Κερδίστε δεκάδες ευρώ καθημερινά στο goldmall.gr. Δωρεπιταγές από τις επώνυμες επιχειρήσεις πόλης και όχι μόνο, με ένα κλικ. Δωρεπιταγή έκπτωση 5 ευρώ για τα απολαυστικά κεράσματα ισορροπιαστά με την οικιαστική υπογραφή του ζαχαροπλαστείου Αβέροφ στο κέντρο της πόλης μας. Δείτε και εκτυπώστε τώρα την προσφορά στο www.goldmall.gr. Παρέα με τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, την Εσκιάδης Μαλοδήμος, την Σκόντα Εσκιάδης Μαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου είδατε από κοντά στην έκθεση την οποία έγινε στο περίπτερο 13 όλα τα μοντέλα και τις ασύλληπτες προσφορές, επανέρχεται μια ακόμη μεγάλη, δυναμική και μοναδική για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Η επιδότηση της ΔΕΠΑ έχει σταματήσει. Το αυτοκίνητο μπορείτε να το πάρετε κάτω από 20 χιλιάρικα με την προσφορά την οποία βγάζει η Εσκιάδη Μπαλοδήμος, η Σκόντα Εσκιάδη Μπαλοδήμος. 18.800. Καλά ακούσατε. Αυτή είναι η τελική τιμή. Αν τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-596-596 ή αν πάτε να το βρείτε, να το δείτε και να το κάνετε δικό σας, προκειμένου να έχετε πολύ μεγαλύτερη οικονομία στο καύσιμο, οι φίλοι επαγγελματίες οδηγοί ταξί. 18.800. Τηλεφώνησε τώρα στο 2310-596-596. Πριν πάμε στα θέματά μας, να πω ότι και σήμερα στέλνετε μηνύματα, καθώς κληρώνουμε από την Δευτέρα 5 Μάρτη 60 αρνιά σε τρεις κληρώσεις, 11 και 4 το πρωί, στις 3 και 4 το μεσημέρι και στις 6 και 4 το απόγευμα. Εσείς στέλνετε ένα απλό μήνυμα, γράφετε α, μη 3, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη αρνή,
το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54344, αυτομάτως έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε στον διαγωνισμό και όταν ακούσετε το όνομά σας, να το λέμε 3 και 4 παραδείγματι σε μία ώρα ακριβώς, τότε για 30 λεπτά να επικοινωνήσετε με το 2310 και τα 390, να βγείτε στον αέρα και να πάρετε το αρνί το οποίο το προσφέρουν τα κρέατα Χατζιαγόρου με 3 καταστήματα, Εφροσύνης 24 στον Εύωσμο, Εθνικής Αντιστάσεως 31 στον Εύωσμο και Βλάλη 35 στο Καπάνι. Από πού να αρχίσουμε και πού να σταματήσουμε, Κωστή? Ό,τι θες πες. Λοιπόν, έχουμε την ιστορία αυτή με τον Ουρουάν. Την Ουρουάν. Με την δίωξη την οποία άσκησε η εισαγγελία. Πολύ μεγάλη μαγκιά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος να πούμε λέει σας κυνηγά όλους, δεν μασάω ούτε από Μαρινάκι ούτε από Σαβίδη και βαράω να πούμε κανονικά με τους εισαγγελείς μου, να πούμε και τους παρατρεχάμενους εφέντες και τα λοιπά, και δεν κολώνω να πούμε να τιμωρήσω τον Μπάοκ, να στήσω στον τοίχο το Μαρινάκι για το πλοίο, δεν μασάω να πούμε. Είναι επικοινωνιακό του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Αυτό θα το πει ο Τσίπρας, μου είπε ένας φίλος, ο οποίος είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το επικαλεστεί, λέει ο κύριος Τσίπρας, ιδιαίτερα την Τετάρτη που θα έρθει εδώ. Λέει, εμείς δεν κοιτάζουμε ονόματα. Ο νόμος πάνω απ' όλα και κράτος δικαίου κτλ. Αυτό θα πει ο κύριος Τσίπρας για τον Ουρουάν. Εγώ σήμερα θα κάνω εκπομπή για τον Ουρουάν το βράδυ, 9.30 ώρα στη Μαρμίτα, Ανατολική Στράκη 10 ή 12. Όπου το ερώτημα είναι το εξής για το rapto.gr, μπορείτε να μπαίνετε να ψηφίζετε. Πιστεύετε ότι ο κύριος Μαρινάκης θα αθωωθεί? Πιστεύετε ότι ο κύριος Μαρινάκης θα πάει φυλακή? Πιστεύετε ότι θα εξαφανιστεί η εισαγγελέα και θα την ψάχνει η Νικολούλη? Τρία ερωτήματα. Και μετά θα έχουμε και άλλα θέματα τα οποία, ας πούμε. Αυτό είναι το βασικό. Ναι, αυτό είναι το βασικό θέμα που θα συζητήσουμε. Το οποίο θα γίνει Ανατολική Στράκης 10. Λοιπόν, και θα πούμε και επίσης, εάν ένα δεύτερο που θα βάλω είναι, πιστεύετε ότι οι αεξίδες θα πρέπει να χαίρονται που θα πάρουν ένα πρωτάθλημα πιθανώς στα χαρτιά μέσω δικαστικών αποφάσεων? Ναι ή όχι? Και γιατί? Γιατί οι αεξίδες που βγαίνουν και λένε εμείς δεν εμπλεκόμαστε πουθενά. Εμείς παίζουμε την μπάλα μας, δεν έχουμε κάτι να μας προσάψει κάτι ο ΠΑΟΚ. Λένε όλοι οι αεξίδες και φυσικά θα το χαρούμε. Βέβαια υπάρχει ένας που κάνει ραδιόφωνο στην Καστοριά και έχει με ΠΑΟΞΙΔΕΣ να κάνει. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Καστοριανός, ο οποίος παρεκκλίνει τις πορείες του. Πρέπει να είναι ένας από τους, ίσως ο μοναδικός έξω που πιστεύει το αντίθετο. Άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η προσπάθεια του Ηρακλή. Πώς? Ολοκληρώθηκε η προσπάθεια του Ηρακλή. Ναι, ολοκληρώθηκε η προσπάθεια του Ηρακλή και καλά που είναι ο Ολλανδός εκεί, ο οποίος έχει κάνει όλο το έργο. Αν δεν ήταν ο Ολλανδός και συνέχιζε στη Μαρμίτα, να πούμε, ως παραγωγός και ως δημοσιογράφος που είχε ξεκινήσει, δεν θα γινόταν αυτό εδώ. Όλο το έργο, ένα 80% οφείλεται στον Ολλανδό. Και του δίνω συγχαρητήρια δημόσια. Είναι γεννημένος παράγοντας. Τώρα ότι είναι σε μια ομάδα σαν τον Ηρακλή μικρών δυνατοτήτων, εγώ νομίζω ότι μπορεί να πάει και σε μια μεγάλη ομάδα κάνει τον παράγοντα ο Ολλανδός. Είναι πολύ καλός. Εντάξει, παρακάτω. Πολύ καλός ο Ηρακλής. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο στον Ολλανδό. Μπράβο. Το ότι κατάφερε. Τίμιος αγωνιστής, το λέω δημόσια. Τίμιος αγωνιστής. Οι άλλοι εκεί, οι παλέμαχοι που είναι εκεί πέρα είναι χλάιμαϊν, είναι έπονται. Τη πλάκα. Δεν έχουν ιδέα δηλαδή. Δεν έχουν. Παλτά είναι. Παλτά είναι. Περισσότεροι είναι. Ο Ολλανδός είναι η ψυχή. Οι άλλοι είναι συμπληρωματικοί. Παίρνουν κάμερο, ροκάμα του, κάνουν αυτό. Παίρνουν ροκάμα του. Όχι, σου λέω ότι. Ό,τι γνωρίζει η άνοδο του Ηρακλή. Διαγράψτε τα, ακούστε από το ραπτό που λέω ότι φυσικά, εγώ δεν μιλάω. Το 90%, 80% είναι του Ολλανδού. Οι άλλοι έπονται. Εντάξει. Είναι για τη Λεζάντα εκεί για να παίρνουν κανένα μεροκάμα του. Η όλη προσπάθεια είναι συλλογική. Έλα τώρα, άστα σάπια τα λόγια. Η όλη προσπάθεια. Έλα, πε τα δικά σου τώρα. Είναι μέσα από την οικογένεια. Έλα τώρα, γλύψε εκεί πέρα. Άμα ήταν ο Ολλανδό να το οργανώσει το έργο. Η όλη προσπάθεια είναι συλλογική. Η όλη προσπάθεια μας κούρασες, είναι μέσα από την οικογένεια του Ηρακλή. Καλά, καλά, ναι. Και μια ομάδα που δεν έκανε προετοιμασία, ναι, για ατυχία δική σου, ναι, μπαίνει στα play-off. Για ατυχία δική μου. Ναι. Γιατί ατυχία δική μου? Γιατί ήσουν σίγουρο. Στην καμπούρα μου θα. Ο, δεν είπα κάτι. Λοιπόν, εσύ που σου αρέσει να εντρικάρει, πικάριζε στην αρχή την προσπάθεια την οποία έγινε και έλεγε. Και ευχαριστώ στον Πύρο, θα πει. Λοιπόν, στον Ολλανδό και στον Πύρο. Ναι. Και έλεγε συνεχώς μπούρδες λες, για άλλη μια φορά, γιατί στην γάμα εθνική είναι ως τεχνική κατηγορία. Ναι. Λοιπόν, γιατί η όλη προσπάθεια, χωρίς προετοιμασία, χωρίς τίποτα, στεύτηκε με επιτυχία τη στιγμή που εσύ έλεγες ότι έλεγα ο Ηρακλής τα Χριστούγεννα, ναι, θα πάει να πάρει άλλο αφημί. Ναι. Ο Ηρακλής τραμπάτησε πρώτος. Χάρη στον Ολλανδό. Μπράβο. Συγχαρητήρια στον Ολλανδό. Έκλεισε στόματα, ναι, πολλά, ναι, ναι, βούλωσε στόματα πολλά. Ναι. Βέβαια για να ακουστούν τα μεγάλα μπράβο,
θα πρέπει να, είναι, να γίνει το επιθυμητό από όλους εμάς οι οποίοι αγαπάμε τον Ηρακλή να ανέβει και το απέναντι. Έλα μου, τα σάλια αγαπά τον Ηρακλή. Ρεπορτάζ για τον Πάοκ, καλή όλη μέρα εδώ. Πάοκ, 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 Πάοκ. Ούτε ο μήνα δεν λέει τόσο Πάοκ. Α, τον Ηρακλή ήσυχο τώρα εκεί που είναι. Εγώ τουλάχιστον δεν ντρέπομαι να πω. Εντάξει, άλλη ντρέπεσαι. Αυτή είναι η διαφορά μου. Εσύ δεν ντρέπεσαι να πει. Εγώ δεν ντρέπομαι. Μπράβο, τιμή μου και καμάρι. Τιμή και καμάρι, αλλά Πάοκ πέσει. Και λέω λοιπόν ότι όλο αυτό στέφθηκε με επιτυχία και αξίζουν μπράβο σε όλου. Ανεξαιρέτω. Εγώ ούτε ονόματα θα καθίσω να πω ούτε τίποτα. Καλά, εντάξει. Εγώ έχω άλλη άποψη. Λοιπόν. Λέω, άμα έφευγε ο Ολλανδός, ούτε ο 8ος δεν θα βγει ο Ηρακλής. Μπορεί να πέφτει κιόλα. Okay, αυτό λέω εγώ. Τι ας σου πω τώρα. Εντάξει. Οκ. Okay. Ακούγεσαι. Ναι. Ακούγεσαι. Το βασικότερο βέβαια ναι. είναι ότι για άλλη μια φορά, επειδή ακούγεσαι, είχες πει ότι ο Πασάς δεν μπορεί. Ο Πασάς ο κόλος του πονεί. Ο Πασάς δεν μπορεί έτσι. Προχτές πάλι ο Πασάς ήρθε να βάλει γκολ και να πάρει το διπλό ο Άρης στο Κεσσαλονικό και πλέον. Μετά και την νίκη της Δόξας Δράμας απέναντι στην Παναχαϊκή και μπράβο στη Δράμα η οποία στη Δόξα η οποία έπαιξε παθιασμένα. Το είδες στο μάτς. Φυσικά. Ποιος έβαλε τα γκολ. Ποιος έβαλε τα γκολ. Μάλιστα. Ο Κάσες και στο 9 και στο 14. Δύο γκολ ο Κάσες τα έβαλε. Όχι, το δεύτερο έβαλε ο Κάσες. Το πρώτο ποιος τα έβαλε. Το πρώτο μεσούτ. Το πρώτο μεσούτ ποιος τα έβαλε. Δεν το θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάσαι. Εδώ ήμουν. Εδώ ήμουν στο στούντιο. Εντάξει, το είδα όλο το παιχνίδι. Μπράβο, ναι. Εντάξει. Και δοκάρια είχε το παιχνίδι. Εντάξει. Δηλαδή, πάρα κάτω. Εσύ για παίρνει ποιο το βάλει το πρωτοκόλλο. Δεν το είδα το μάτς. Σου είπα λοιπόν ναι. στο 9 και στο 14. Μπράβο. Με σουτ και με το στήθος. Ναι. Εντάξει. Μπράβο, Γρηγόρη. Από εκεί πέρα χαθήκαν ευκαιρίες κυρίως για τη Δράμα και μπράβο. Ναι. Για τη Δόξα. Μπράβο. Αυτή είναι η ανάλυση που έκανε τώρα δηλαδή. Άξιζε η Δόξα την νίκη, ρε παιδί. Φυσικά και μπράβο, την άξιζε η Δόξα. Μπράβο τη. Πάει τελείως. Δεν θα έχει εύκολο έργο ο Άρης με τη Δόξα. Την άλλη εβδομάδα. Ναι. Άρης Δόξα Δράμας. Ναι, ναι. Απλά λέω ότι μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Γκοτοβός θα σου πω. Γκοτοβός. Ωραία. Γκοτοβός, και... Ναι. και τι έγινε. Γκοτοβός λέγεται. Και λοιπόν. Αυτό λέω, ναι. Και λοιπόν, τι έγινε. Για να πάει στο διάλογο. Τώρα πάμε στα άλλα. Να μείνουμε και το διάβασα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γκοτοβός λέγεται. Ναι. Το ότι έβαλε γκολ ο Μακ, το είδες. Πού να βάλει γκολ ο Μακ. Παίρνει την δική του ομάδα. Φιλικό ήταν. Και λοιπόν. Έβαλε γκολ, κάτι έκανε. Και τι έγινε. Βρήκε και πάλι το δρόμο στα δίκτυα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Καλό είναι. Να κάνουμε χαλβά στο σπίτι που έβαλε. Ό,τι χαλβά θέλει. Ναι. Σιμιγδαλένιο, άμα θε τον άλλο το χαλβά. Ναι. Εντάξει. Να του κάνουμε πρωτοσέλιδο, τι έβαλε ο γκολ ο Μακ. Ρε φίλε, γκολ τα λέει. Ο Πασά τι έκανε, έβαλε γκολ. Γκολάρα. Τι θέση τον βάζουν τον Πασά. Το νικητήριο γκολ. Τι θέση τον βάζουν τον Πασά. Τι θέση τον βάζουν. Ναι. Τι θε να μου πει. Τι θέση έπαιξε ο Πασά. Τι θε να μου πει. Τι θέση έπαιξε ο Πασά που έβαλε τον γκολ. Βοήθησε με για να καταλάβω. Τι να σε βοηθήσω, ρε Χαϊβάνη. Τι θέση έπαιξε ο Πασά. Εσύ πες μου τι θέση έπαιζε ο Κάσες. Άντε πάλι τα ίδια. Ρε, λες για τον Πασά. Τι θέση βάζει τον κόλ Πασά. Σε τι θέση τον βάζει τον Πασά στον Άρη. Στον Άρη. Ναι. Τι θέση παίζει. Φορ. Φορ. Τώρα χθες τι έπαιζε. Φορ. Φορ. Γιατί παίζει φορ. Εσύ δεν, και δεν έχει φορ ο Άρης. Δεν έχει φορ ο Άρης. Τι το βάζανε τον Πασά να παίξει. Εξτρέμ. Εξτρέμ. Τι έλεγα εγώ ότι ο Πασά δεν μπορεί να παίξει εξτρέμ. Ούτε δεκάρι μπορεί να παίξει ο Πασάς. Ο Πασάς είναι ένα στήλος της ΔΕΗ, τον οποίο μπορεί να το βάλεις εκεί στιτό στην περιοχή. Είναι καλό στον γκολ. Να του τη φέρεις, να κάνει σε μικρούς χώρους κτλ. Εξτρέμ που το βάζει θα τον καταστρέψετε. Αυτό λέμε. Και ο Πασάς έβαλε γκολ. Θα τον κρατήσει ο Άρης του χρόνου τον Πασά που έβαλε γκολ. Αν θα τον κρατήσει. Ναι, θα τον κρατήσει. Αυτό είναι μια άλλη φορά. Μια άλλη η οποία αφορά ναι. τη διοίκηση του Άρη, ναι. η οποία θα κάνει το σχεδιασμό. Ναι. Να πω εγώ τι θα κάνει από τώρα για του χρόνου. Ναι. Έτσι. Όπως υπάρχει η πληροφορία ότι ο Κωστένογλου έχει χαζέψει και κάνει, άκουλες, κάνει μόνο πρωινές προπονήσεις γιατί τραβάει το απόγευμα στα μοναστήρια. Έχει τρελαθεί. Την έχει δει με το Θεό, γι' αυτό η Δόξα Δράμα στα δεύτερα ημίχρονα σέρνεται. Είδες τη Δόξα Δράμα στα δεύτερα ημίχρονα. Την είδα, ρε φίλε. Σερνόταν. Δύο δοκάρια έχει στο δεύτερο πλαίσιο. Ναι. Ακούς τώρα. Ισχύει, τραβάει όμως, τραβάει στα μοναστήρια. Ισχύει αυτό τραβάει στα μοναστήρια. Να τελειώσω. Χαζέψει αυτό που λες ναι. ότι ανέβηκε η Παναχαϊκή στο δεύτερο ημίχρονο. Ρε, καταλαβαίνεις ελληνικά, κάνει μόνο πρωινές προπονήσεις. Και το απόγευμα πάει εκεί και ψέλνει εκεί πέρα με τους παπάδες. Έχετε χαζέψει, αυτό σε λέω. Πάμε παρακάτω. Είναι κακό ότι πάει στα μοναστήρια. Είναι κακό, ρε, προπονητής είναι. Πάει προπόνηση έχει τα απόγευμα. Τραβάζει το μοναστήρι. Αψέλνει με τον πάτερ Αβακούμ. Έχει χαζέψει κι εσύ. Εσύ το απόγευμα πας στο μοναστήρι. Έχει εδώ κάνει εκπομπή, παίρνει κανένα φράγκο. Και τη βγάζει και καλά κάνει. Και εσύ και εγώ. Πάω στο μοναστήρι. Άλλα θέματα. Και αυτό πηγαίνει στο μοναστήρι, βλάπτει κάποιον. Ναι, ρε, βλάπτει την ομάδα. Το πρωί κάνει προπόνηση και το απόγευμα πάει στο μοναστήρι. Στο μοναστήρι θα κάνει προπόνηση, απόγευμα είναι τρελάθηκε, ρε. Έχετε χαζέψει τελείως, ρε. Τι κάνει 3-5-2 τους παπάδες εκεί διδάσκει να πούμε. Άλλα θέματα. Έλα. Άιτε, αηδία καταντήσαμε. Άιτε. Τι γράφει εκεί. Τι γράφω. Τι γράφει.
Διάφορα πράγματα. Γράφει την ώρα που κάνει την εκπομπή, γράφει. Φυσικά μπορώ και το κάνω. Μπορεί και το κάνει. Ναι, γιατί. Φάει και μια τυρόπιτα και ένα καφέ. Χθε παίζει ο φίλο ο Πασά. Ναι, συγχαρητήρια. Όχι, τι είχε απορία, ρε φίλε. Ναι, δεν το βάζει. Βοήθεια. Σου είπα και πριν τι έπαιζε. Τι έπαιζε. Και πριν, έπαιζε. Στο Ηρακλή Εκστρέμ. Εκστρέμ έπαιζε. Και στο Ηρακλή Εκστρέμ. Σου είπα κάτι λάθο. Ναι, και δεκάρι. Σου είπα κάτι λάθο. Όσο για τη δόξα δράμα. Σου είπα κάτι λάθο. Δεν με είπε κάτι λάθο. Αντίθεση δεν ξέρει. Δεν ξέρω, ρε. Και επιμένει. Επιμένω, ρε. Εγώ λέω ότι αυτόν που έβγαλε σπάλτο. Ναι. Τίνει να γίνει ο MVP του Άρη. Ναι. Δηλαδή. Και πέναλτι πήρε και γκολ έβαλε κομβικά, δύο ναι, κομβικά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί εύκολα κάποιος να πει ότι, ότι είναι ο παίκτης ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα. Ναι. Ο Άρης φίλε αυτό το οποίο δεν έχω καταλάβει το μισό λεπτό. Άμα πιάσει μια διάρκεια. Άμα πιάσει μια διάρκεια τον Πλατέλα, μέχρι τέταρτο βγαίνει ο Άρης. Εσύ που θες να κάνεις τον έξυπνο πάνω στην μπάλα τώρα. Έκανε εγώ δεν κάνω τον έξυπνο, ναι. Έχω να πω το εξής. Τι. Ο Άρης δεν είναι η ομάδα εκείνη η οποία παίζει το ποδόσφαιρο το οποίο θαυμάζει ο περισσότερο. Δεν θέλουμε να θαυμάζουμε ποδόσφαιρο. Το ξέρω ότι σαν και αν δεν θέλει να θαυμάζει ποδόσφαιρο. Ναι. Ότι είσαι εραστής του. Αλλά άσε να τελειώσει τουλάχιστον. Ο Άρης δεν παίζει θετικό ποδόσφαιρο. Θετικό ποδόσφαιρο. Παίζει ποδόσφαιρο ουσίας. Αυτό είναι. Έχει αμινάρα. Λοιπόν. Έτσι. Όχι, έχει περισσότερο ποδοσφαιρική μαγιά. Μη δεν είναι αυτό κριτική κόκκινη. Έχει περισσότερο ναι. Ποδοσφαιρική μαγιά. Μη άσετε. Δεν έχει την ποιότητα τα... εκείνη. Μη του διακογιάνει τα λόγια. Ξεχωρίζει δεν... ο Πλατέλας. Ναι. Του άλλαξαν θέση ο προπονητής του Άρη. Τον άλλαξε θέση. Μπορώ και να τελειώσω πετάει. Μία φράση. Πετάει. Να μην με διακόψει. Τι να σε διακόψω, μωρέ, σε προλάβω. Να με προλάβεις από τι. Ναι. Να προλάβω και το σπανό. Να προλάβω και το σπανό. Σε ενοχλεί αυτό που λέω. Ναι, να προλάβω και το σπανό. Να προλάβουμε γιατί. Να το τον έφαγε ο σπανό. Τώρα. Δεν φεύγει ο σπανό. Τώρα, άκου εδώ τώρα. Ξέρω πολύ καλά ότι τον είχαν έτοιμο το Μάτζιο. Άστα τα σάλια τώρα. Α τον Κοσμάκη να μάθει την αλήθεια. Και έπιασε και τον είπε τον πρόεδρο. Ο προπονητή. Ότι αν είναι να φέρει το Μάτζιο, πες το μου να το ξέρω. Έτσι έμαθα εγώ από ένα πουλάκι. Λάθος. Λέγα, άκου τώρα τι σου λέει ο Ραπτόπουλος τώρα. Παρακάτω. Και να σου πω και το άλλο. Τώρα που μπορεί να γίνουν μερικές ήττες που μπορεί να είναι προσοδοφόρες για την ομάδα, αν πειράξετε το σπανό, θα με βρείτε μπροστά σας. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Μπορεί αύριο Άρης Δόξα Δράμας να γίνει 2-4 το Μάτζ. Ναι. Δεν θα φταίει ο σπανός. Θέλω να προειδεάσω λίγο τους Αριανούς τα τελευταία μάτς της ομάδος. Το κατάλαβες. Γιατί ο Μάτζιος είναι μια λέρα να πούμε, ένας δημοσιοσχετίστας από μπάλα λίγα πράγματα. Λέρα είναι. Δημόσιες σχέσεις, εκεί στα κολονάκια κτλ. Δεν τον γουστάρω. Το κατάλαβες το έργο. Και επειδή τον γουστάρεις. Έτσι γουστάρω, να μην τον γουστάρω και το λέω και δημόσια. Άντε γράφει εκεί πέρα τα θέματα και πες εκεί ποιος πες είναι. Ό,τι θέλει. Άντε μπράβο. Πες ό,τι θέλει. Άντε να πω κάνα ρεπορτάζ για τις πρωτοποιήσεις. Για να προλάβουμε όλα, διάβαστο. Δεν προλαβαίνω τίποτα. Πάω να πιω καφέ. Α, έτσι. Ναι, έτσι. Γράφουμε και στήλη. Ναι, γράφει τη στήλη τώρα στην ώρα τη εκπομπή. Σκοτώθηκε. Έφαγε κάνα δύο κιλά αυτά, ψάρια εκεί πέρα. Πώ ήταν αυτά τα καουτσούκ που σα ταΐσανε. Με το ζόρι σα φάγανε. Τι φάγατε, μπακαλιάρο φάγατε. Όχι. Φάγατε κατεψυγμένο μπακαλιάρο. Όχι, πήγατε χθε. Τσιπούρε αυτά. Τσιπούρε θα έβαγε. Τσιπούρε. Εντάξει, όταν έφυγα δεν είχε μπακαλιάρο. Είχε τελειώσει sold out και γίνει. Κατάλαβε λαμένε. Που έχει κορδαλιάκια στο κεφάλι σου. Ξέχασε κορδαλιάκια στο κεφάλι του. Για όλους σας που νιώθετε μπερδεμένοι με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα ή που δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρα το όφελος που έχετε να επιλέξετε ένα νέο πάροχο ρεύματος, υπάρχει η Volterra. Στη Volterra τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και ειδού μερικοί λόγοι. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση. Δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγίου. Και το βασικότερο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολέου με ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Volterra, καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε τώρα στο volterra.gr, καλέστε 213-088-3000 και ξεπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό ρεύμα εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Αρμόδια αρχή, ΡΑΕ. Πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Όλα τα μεταχειρισμένα Audi που διατίθενται στην Καρέντα Μανδύλας είναι και approved και plus. Γιατί είναι μέχρι 3 χρόνων ελεγμένα και πιστοποιημένα σε 110 σημεία και κυρίως σε προνομιακές τιμές. Φαντάζεστε κάτι πιο plus από αυτό? Αποκτήστε το Audi των ονείρων σας με την υπογραφή Audi Approved Plus και επωφεληθείτε από τα ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης. Καρέντα Μανδύλας, 26 Οκτωβρίου 38 Θεσσαλονίκη. Τώρα Audi Q3 με 3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση από 23.500 ευρώ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634 513. Και στο μεϊμάρις.com. Εμείς δεν πάμε σούπερ μάρκετ, πάμε Μασούτι για τις μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 5,99. Ελληνικές φράουλες στο κιλό μόνο 2,58. Ψωμιά Κρις Κριστόστιμο και φέτες ζωής 40% φθηνότερα. Σοκολάτες Ion Dark 20% φθηνότερα με τη MasCard. Μασούτις, οικονομικά και ελληνικά. Και μέχρι τις 7 Απριλίου κερδίστε 5% επιστροφή από τις αγορές σας με κάρτες Eurobank, αρκεί να έχετε ή να κατεβάσετε την εφαρμογή επιστροφή app. Μια ζεστή καλημέρα και ένα χαμόγελό τους μπορούν να μου φτιάξουν τη μέρα. Με φωνάζουν με το όνομά μου. Ρωτάνε πάντα τι κάνω εγώ για τα παιδιά μου. Με εξυπηρετούν αμέσως και είναι πάντα κοντά μου. Γι' αυτό διαλέγω αυτά τα μαγαζιά για να κάνω τις αγορές μου. Με συμφέρει να πηγαίνω στα καταστήματα της γειτονιάς μου που βρίσκονται δίπλα μου. Στήριξε και εσύ έμπρακτα τους επαγγελματίες της γειτονιάς σου και τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας. Επιστρέφουν σε εμάς. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Δείχνουμε εμπιστοσύνη στους δικούς μας ανθρώπους. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γκαρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύση στι επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Και για τις πασχαλινές μου αγορές, φυσικά, εμπιστεύομαι τους επαγγελματίες της γειτονιάς μου, επειδή με προσέχουν και είναι φίλοι μου. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας εύχεται καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Μέλημά μας, οι γλυκές στιγμές της ζωής. Μέλι Κυψέλη, το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες. Μέλι Κυψέλη, από άνθη και κονοφόρα. Μέλι Κυψέλη, μια γλυκιά ιστορία από το 1958. Από τη Ρεγκίνα Φούτς Κουραντίδης. Είσαι αγρότης. Για ό,τι ανταλλακτικό ζητάς, στον Πεχλιβανίδη πρέπει να πας. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. Ανταλλακτικά τρακτέρ, γνήσια και aftermarket για Massey Ferguson, Landini, Perkins, Case, Holland. Άμεση και γρήγορη αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. 40 χρόνια. Δίπλα στον αγρότη. 10 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας. 2310-681-597. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο. Κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτη, ζά τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Η συσκευή υγραεριοκίνησης που έβαλες σου δημιουργεί συνεχώς προβλήματα?
από Σιρέτιν. Αντικατέστησε τώρα την παλιά σου συσκευή με συσκευή νέας γενεάς στην ΓΑΣ Θεοδόρου. Στη Γιαννιτσόν 181 πίσω από τα ΚΤΕΛ και ξέχνα προβλήματα και δυσλειτουργίες. Απόσυρση παλιάς συσκευής υγραερίου με την εγγύηση της ΓΑΣ Θεοδόρου. Επικοινώνησε στο 2310-523131 ή στο autogas.gr. Λουλούδι μου. Ναι. Ο Μάρτης θέλει γλέντια. Ο Μάρτης, όχι εγώ. Θέλει διασκέδαση, εκπλήξεις. Ο Μάρτης, όχι εγώ. Έλα να κάνουμε τις βραδιές δικές μας. Να τις κάνεις μόνος σου. Πώς ρε εσύ, μωρό μου, σαν τον κούκο. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Το Princess Hotel όμως, ναι. Το Σάββατο 24 Μαρτίου ζήσε αξέχαστες ελληνικές βραδιές με μεγάλες εκπλήξεις, ενώ την Παρασκευή 30 απόλαυσε live τον Τάσο Δημόπουλο και τη Μαρία Τσοπέη στο Princess Hotel στη Γευγελή. Νονέ, πού θα πάμε? Θέλεις να πάμε να πάρουμε τη λαμπάδα σου? Ή θέλεις να πάμε να ψωνίσουμε ρούχα? Ή θέλεις να πάμε κάπου που έχει όλα τα τέλεια παιχνίδια? Ή μήπως θέλεις να πάμε για σοκολατένιο αυγό? Νονέ, κι άμα τα θέλω εγώ όλα αυτά μαζί? Τότε πάμε στο Σκλαβενίτη. Όλα όσα χρειάζεστε για τις μέρες του Πάσχα, από διακοσμητικά, λαμπάδες, δώρα για το βαφτιστήρι, παιδικά ρούχα Look at Me, έως κάρβουνα, ψυσταριές και μοναδικές προσφορές, θα τα βρείτε στο Σκλαβενίτη, ποιοτικά, διαλεκτά και τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα και σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτη. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Και η Εγνατία Οδός, όπως και όλοι οι οδικοί άξονες της χώρας, είναι έργο με στεγανοτικά υλικά της Ντομίσιμα. 15 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα εφαρμογής στην Ελλάδα εγγυώνται σίγουρη λύση τώρα και στο χώρο σας. Για στεγάνωση, επισκευή και προστασία σε σπίτια, μπαλκόνια, ταράτσες, πισίνες, εμπιστευόμαστε τα υλικά της Ντομίσιμα και το δίκτυο συνεργατών της. Ντομίσιμα. Τα έργα μας μιλούν μόνα τους. Χειροποίητος χαλβάς Βερίας και ταχίνι από τον Κανδύλα. Συνταγή βγαλμένη από την παράδοση, βουτυγμένη στο μεράκι εδώ και 90 χρόνια. Βασισμένο στην παραδοσιακή συνταγή με πολλές γευστικές επιλογές. Βανίλια, κακάο, φιστίκι, αμύγδαλο, σοκολάτα, αλλά και με στέβια. Βάζει την απόλαυση στις μέρες της νηστείας και τις κάνει πιο νόστιμες από ποτέ. Χειροποίητος χαλβάς Βερίας, μοναδικός, σε γεύση και ποιότητα. Ο χαλβάς που δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι σας την καθαρά Δευτέρα. Χειροποίητος χαλβάς Κανδύλας. Δίνει γεύση στη ζωή σας από το 1927. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη Γωνία. Τηλεφώνητε εκεί στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Και φυσικά πηγαίνετε στην Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη Γωνία όσοι έχετε πρόβλημα με κλειδιά τύπου immobilizer. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα πριν συνεχίσουμε. Βέβαια, μην πάτε στα μηνύματα. Όπου λέει ο φίλος, μετά το μάτς πάω ΚΑΕΚ 1-0 είχαμε και το ΑΕΚ Πόρτα 0-1. ΑΕΚ Πόρτα. Δεν το έπιασα. Τι ΑΕΚ Πόρτα? Γιατί να μην είναι ΑΕΚ παράθυρο. Είναι να μην είναι ΑΕΚ κουφώματα. Λοιπόν, ΑΕΚ κουζίνα. Θα γίνει αυτό που λες εσύ. Έχεις λεφτά, την κλειτώνεις. Δεν έχεις, την έβαψε. Καλά έτσι. Μαρινάκης, σε διαφωνείς? Το σωστό αυτό είναι. Μάλιστα. Πιάσαν τη γυναίκα του Κοβάσεβιτς, την κόρη του Κοσβάσεβιτς, με 10 γραμμάρια κάναβη. Κάτι αστυνομική. Την πήγαν μέσα. Εντάξει, ο Γοζάρκο έχει λεφτά.
Άμα σε πιάσουμε δύο τόνους, δύσκολα πας. Όσο πιο πολύ τόνοι ποιοι είναι, πιο δύσκολο είναι το έργο. Άμα σε πιάσουμε καμιά δέκα γραμμάρια, είσαι καταδικασμένος εις θάνατον. Άρα λοιπόν, ό,τι να κάνετε, το κάθε με πολλά γραμμάρια, με πολλούς τόνους. Η λίγη είναι επικίνδυνη. Λέγε κόκκινα, θα μην τα πιάνει αυτά τα θέματα. Η ΑΕΚ μεταλλεύτηκε τον πόλεμο Μαρινάκη Σαββίδη, πολύ άξιο και αντρίκιο το πρωτάθλημα τη. Με γήπεδο και νουρουάν είναι το νούμερο ένα για τα επόμενα χρόνια. Οι αεξίδες ξεκίνησαν το γήπεδο, θα πάρουν πρωτάθλημα, πάρουν και κανένα κύπελο και σου λέω εγώ άμα είναι υπερήφανη για όχι. Ρε παιδιά, τι θα γίνει επιτέλους, πότε θα βγει η απόφαση, τι μαγειρεύεται σε αυτή τη χώρα πλέον. Θα δικαιωθεί ο κόκκινος. Άντε γιατί πρέπει να κλείσουμε εστία γιατί φτιάσα το άκαρε κόκκινο γιατί δεν αφήνει το Χατζινάκο να προγνωστικά. Ο Χατζινάκος θέλει λεφτά πλέον για να πει τα προγνωστικά του. Έχει τραλαθεί, έχει αζέψει αυτός. Έχω δημιουργήσει τέρατα. Έχω δημιουργήσει πολλά τέρατα γύρω μου, εγώ να έχει υπόψη. Το μεγαλύτερο τέρας βέβαια είμαι εγώ να έχει υπόψη. Έλα κόκκινε, πάνε στα θέματα. Θέλω τη γνώμη σας για τους φαντάρους που πέταξαν το σκύλο από τον κρεμό. Φελή είναι. Λέω εγώ. Ζώα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πέθανε το σκυλάκι. Όχι. Όχι. Κοίταξε, εγώ πολύ ευχαρίστω θα του βασάνιζα αυτού. Θα τους βασάνιζα, δηλαδή θα. Δηλαδή, άμα ήξερα ποιοι ήταν στη γειτονιά μου, θα τους έκανα κακό. Να αυτό λέω. Τι κακό. Τι κακό, θα ήμουν κάνα ρόπολο πίσω από κάνα αυτό, θα τους τραβούσα ένα βρωμόξυλο, τους έσπαγα τα παΐδια, αυτό θα τους έκανα. Κακό θα τους έκανα. Μη σου πω ότι θα πλήρωνα και κανέναν, ξέρω εγώ, και να τους την έκανα και ύπουλα. Και θα πήγαινα στο νοσοκομείο, θα τους πήγαινα λουλούδια. Θα τους έκανα κακό, ρε παιδί μου. Μετά θα λειτουργούσα τη μαφία, να δείξω ότι είσαι και. Ναι, θα έκανα τον. Και πώς πήγαινε στο κόλου. Κρεβάτι, πού πονάς θα τον έλεγα, εδώ άχρησα. Πάτ κι άλλη μία. Πα! Τι ωραία τα λέει, όταν έρθει η ώρα, κάνει σωστά. Λοιπόν. Τι όταν έρθει η ώρα, κόκκινε, σου λέω, αν δω να βασανίζουν ζωάκι, εγώ θα κάνω κακό σε αυτόν. Θα του κάνω κακό, ήδη. Δηλαδή να βασανίζουν άνθρωπο, δεν άνθρωπο, όχι, ανάλογα. Παιδάκι. Παιδάκι, ναι. Άνθρωπο, όχι. Αν βασανίζει κανένα εσένα. Εμένα τι να με βασανίσει. Τι να σε βασανίσει. Αυτό το βασανιστή. Δηλαδή βλέπω έναν φαράει μια γυναίκα στον δρόμο. Είναι γκόμενά του κτλ. Δεν ανακατεύομαι. Δικό του θέμα είναι. Γυναίκα. Ναι, γυναίκα. Το θεωρείς πρέπον. Και τι έκανα, τον κομμουνοφύλακα εγώ. Τι έκανα, τον ήρωα, τον κούρκουλο να κάνω. Ερφύλα, τι δένει τώρα με στον δρόμο. Α, τι δένει με στον δρόμο. Α, πάει. Δεν με ενδιαφέρει. Παιδάκι όμω και ζωάκι, ναι. Δηλαδή μπαλώνει με την γκόμενά του και την αρχίζει στι φάμπε. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Α κάνω ό,τι θέλει. Δεν επεμβαίνω. Μαθαίνεις μετά μαλώνουν δύο στον δρόμο. Μαθαίνεις μετά ότι τη σκότωσε. Δεν νιώθεις τύψεις. Όχι. Καμία τύψη δεν νιώσω. Ή μαλώνουν δύο στον δρόμο. Σκοτώνονται στο ξύλο. Άλλο αυτό ρε φίλε. Ναι. Θα τους αφήσω εκεί και θα χαζεύω. Απολαμβάνεις το θέμα. Θα απολαμβάνω το θέμα. Γιατί να μπλέχω. Θα χειροκροτάς κιόλας. Γιατί θα κάνεις και τον προπονητή. Όχι, γιατί να μπλέχω. Γιατί να μπλέχω. Ρίξου τρία, πέντε. Εσύ είμαι σίγουρος θα φωνάζεις. Ρίξου τριάρι, ρίξου διάρι. Γιατί να μπλεχτώ. Γιατί έχει λογική αυτό. Γιατί να μπλεχτώ. Γιατί αν μπλεχτείς μπορεί να βρει και τον παλά σου. Ή πατάει ένας, ξέρω εγώ, γίνεται ένα ατύχημα. Και θέλουν μάρτυρες. Δεν μπλέκομαι. Δεν μπλέκομαι. Δεν μπλέκεσαι. Όχι στις Ελλάδες, στα ελληνικά δικαστήρια δεν μπλέκομαι. Αν ήταν δικός σου άνθρωπος. Μόνο, αν ήταν δικός σου άνθρωπος θα μπλεκόμουν. Ναι. Για δικό μου άνθρωπο, ναι. Για άλλο άτομο, όχι. Αν συμβεί κάτι ναι. Σε σένα, ναι. Θα πρέπει κάποιοι να υπάρχουν να πούν τι έγινε. Ποιοι? Με τη λογική τη δικιά σου. Δεν πρέπει να πάει. Λέω κανείς. Στα ελληνικά δικαστήρια δεν ανακατεύομαι. Με τη δική σου λογική πάω ότι αν συμβεί κάτι σε σένα ή σε μένα δεν πρέπει να έρθει κανείς. Ναι. Σωστά. Ναι. Αυτό είναι το σωστό λες. Ναι, αυτό είναι το σωστό. Τι τον νοιάζει αυτόν, τι θα πάθω εγώ. Πάμε παρακάτω με τα σκυλάκια που βασάνισαν οι φαντάροι. Εντάξει, ρώτησε ο κόσμος και. Εγώ θα το κακοποιούσα. Αν ήξερα ποιοι είναι και μου πείτε και ποιο, θα του κακοποιήσω. Θα του κακοποιούσε. Ναι, θα του κακοποιούσα. Μάλιστα. Επειδή είπε κάτι το οποίο σου λέω ότι δεν υπάρχει. Ποιο σου λέει ότι δεν υπάρχει. Σου είπα πριν. Εγώ είναι άστο το ρεπορτάζ του. Το πραξικόπημα. Δεν τελείωσε. Υπήρχε θέμα σπανού στον Άρη. Με κάτι σοπαλίες και τα λοιπά και θέλανε να μιλήσαν με το Μάτζιο. Μίλησε ο Καρυπίδης με το Μάτζιο. Okay. Εντάξει. Τόμαθο Σπανός. Δεν του πέρασε όμως. Ναι, τόμαθο Σπανός και έγινε κουβέντα και λέει άμα δεν του πέρασε. Δεν ξέρω αν του πέρασε ή δεν του πέρασε. Εντάξει. Να μην σου πω την αλλιά. Τώρα, λοιπόν, τώρα λοιπόν που άρχισε είναι 10 βαθμούς και μπορεί να κάνει και τα 2-4 του και τα 3-5 του και τα λοιπά, μην την πληρώσει ο Σπανός. Θα είναι κρίμα αυτό λέω. Πάμε παρακάτω. Σημασία έχει ότι αυτό το οποίο δεν θέλαν πολύ ο Άρης το πέτυχε. Ο Άρης πέτυχε ανεβαίνει ότι κατηγορία. Ανεβαίνει κατηγορία και μάλιστα έχει περιθώριο να φτιάξει και μια ωραία ατμόσφαιρα στα τελευταία μάτς. Αυτό είναι το καλύτερο. Για να βγάλει καλά. Ναι, άντε το μυαλό του το διαστραμμένο. Το μυαλό μου το διαστραμμένο είναι το μυαλό που έχει ο κάθε Έλληνας παράγοντας και ο κάθε Έλληνας παίκτης και ο κάθε Έλληνας διαιτητής και ο κάθε Έλληνας δημοσιογράφος. Το μυαλό μου. Εγώ αυτούς φαντάζομαι βλέπω βασάνισαν το σκυλάκι θα τους έκανα ανταλλαγή με τους δύο που κρατάει ο Μπατάκης. Ναι, και αυτό καλό. Μπατάκι λέει τον Ερντογάν. Τον Ερντογάν. Εγώ τον έβγαλα. Παιδιά, μην έχετε εύκολα άποψη για μερικά θέματα. Συμφωνώ με τον Κωστή ότι είναι κατάπτυστη αυτή και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή ποινή.
Αλλά τώρα όταν το πάτε από την άλλη. Τι πίνει, ρε, ξύλο θέλουν αυτοί. Τι πίνει. Δεν ξέρω. Άμα δεν του κάνει. Του πλάκω, εσύ τι, να του βάλει 20 μέρες φυλακή. Άμα του αφήσει μια εβδομάδα να μην φάνε. Σιγά, ρε, κόκκινε. Σιγά. Σιγά, μια εβδομάδα να μην φάνε. Εδώ άλλο βίασε το κοριτσάκι. Άμα σε κλείσω, σε. Αν σε βάλω σε απομόνωση. Γιατί νομίζει πολύ έξυπνα. Το ξέρω τι ερωτημένο με τη μη. Σε βάζω σε απομόνωση μια εβδομάδα. Μόνο με νερό. Δεν σε ενοχλήσει. Κόκκινε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα σκοτώνει άνθρωπο. Ρε σταμάτα, ρε κόκκινε. Στην Ελλάδα σκοτώνει άνθρωπο και είσαι έξω. Το σκύλο που βασάνισε θα σε κάνουν. Άστο τώρα. Ο άλλο βίασε το κοριτσάκι του 4 χρονών. Και σε 3 χρόνια θα είναι έξω. Ο άλλο σκότωσε το παιδί του, το πέταξε στα σκουπίδια να πούμε. Και σε 5 χρόνια θα είναι έξω. Αν δεν του φάνε μέσα στη φυλακή βέβαια. Γιατί εκεί υπάρχει ο νόμος της φυλακής. Καλύτερος από του εισαγγελέα. Τι εισαγγελέα λέει 5 χρόνια, 7 χρόνια. Κλάιμάι δηλαδή. Άιντε. Φτιάξει την κοινωνία εσύ τώρα με αυτό το κεφάλι που έχεις. Την καραμούζα που έχεις για κεφάλι. Μιλάς, γράφεις, τρως. Ό,τι θες κάνεις. Κάνω κάτι κακό. Τι κάνεις κάτι κακό, ρε κόκκινε. Δύο ώρες έρχεσαι να δουλέψεις και τις πάρεις δύο ώρες κάνεις τη δουλειά που είναι για να την κάνεις αργότερα, να πούμε. Και ακούγεται και τα πλήκτρα και λέει ο λαός από κάτω, πες τον κόκκινο να μην πληκτρολογεί. Δεν ακούγονται. Τέλεια, ανιδιοτέλεια αυτή, αυτή. Δεν υπάρχει. Σου είχε πει κάτι πολύ ωραίο. Ποιος? Ο Σάκης Σωτηράκης. Ποιος Σάκης Σωτηράκης? Ναι, εκείνος είναι ανιδιοτελής. Σου είχε πει κάτι πολύ ωραίο. Τι. Το οποίο το έχει ακούσει. Ποιος? Από τον Γέροντα Παΐσιο. Πήγε στο τυράκι στον Παΐσιο. Ναι. Ναι, και. Και τον λέει, υπάρχουν αυτά. Ναι. Τα οποία βοηθάνε να γεμίσει την τσέπη. Ναι. Μπορεί να κάνει αυτά. Και υπάρχουν και αυτά τα οποία μπορούν να γεμίσουν την ψυχή σου. Ναι. Διάλεξε τι θε να κάνει. Μα τι λε, συγκινήθηκα. Εντάξει, οκ. Okay. Μεγάλη συγκίνηση. Ρίγο με πια. Είναι μια μεγάλη σοφία. Ναι, ναι. Στα από Παΐσιο αυτά. Μετά από πόσε ώρε εργασία είχε πάνω στο πόδο. Εσύ πες ότι ήταν τεμπέλιο. Σκοτώθηκε στη δουλειά ο Παΐσιο εκεί πάνω. Εσύ πες ότι ήταν τεμπέλιο. Οκ, ακούγεσαι. Τρελάθηκε. Παιδιά, λέει στα αθηναϊκά site λένε ότι ο Μαρινάκης αθωώθηκε για την εγκληματική ισοποδόσφαιρο. Λέει από Άριο Πάγο, βγάλε τον Κυριάκο να μας πει τι παίζει. Ναι. Λοιπόν. Και λοιπόν. Αυτό άλλο θέμα είναι, ρε φίλε. Το εγκληματική ισοποδόσφαιρο. Για το Κοριόπολη. Άλλο είναι αυτό. Αυτό είναι για το Κοριόπολη. Άλλη είναι αυτή. Μην μπερδεύεστε. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Άριο Πάγο, ουσιαστική απαλλαγή Μαρινάκη για τις κατηγορίες για τα στημένα. Ναι, αυτό είναι άλλο. Άλλο είναι αυτό. Άλλο το Νουρ και άλλο αυτό. Είναι δύο διαφορετικές αυτές. Κατηγορίες. Κόκκινε μόνο ο Ηρακλής, λέει Arsenal και Eric Clapton. Σας χαιρετώ, δεν θέλω ταρνί, να είστε καλά. Εδώ δεν δίνει μου ταρνί, την καλησπέρα μου και ναι, σε σένα. Ναι. Λοιπόν, μην μπερδεύετε τις υποθέσεις. Αυτή αφορά το Κοριόπολης. Και είπαμε, μην το ξαναλες. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Τελείωσε. Και η άλλη ιστορία ναι, είναι για το Νουρ Ουάν. Νουρ. Εντάξει. Και είναι το χασισοπλοίο και το άλλο είναι για τον, τα μάτια. Τον δημοσιογράφο για αυτά που είπε και υποστήριζε, πώς το είδαν, άκουσες. Ποιος είναι ο δημοσιογράφος? Πάρης, το μικρό του, δεν θυμάμαι Πάρης. Το όνομα του. Ναι. Τι Πάρης? Πάρης είναι το μικρό του, για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι το όνομα. Τι δημοσιογράφος είναι αυτός, δεν κατάλαβα. Ο οποίος έβγαλε προς τα έξω ότι όχι, απειλήθηκε, ότι κυνηγήθηκε για αυτά τα οποία στο Hilton στο ξενοδοχείο κτλ. Τι, για ποιο πράγμα? Τι έκανε, τι είπε. Λοιπόν, τον έβγαλε. Πάρης Κουρτζίδης. Τον έβγαλε εδώ ο Γιώργος Ομπούζας. Τον απείλησαν οι μπράβοι του Μαρινάκη. Τον απείλησαν οι μπράβοι του Μαρινάκη. Ναι. Πολύ καλός δημοσιογράφος. Για μια. Πού το ξέρεις, από πού τον. Για να τον απειλούν οι μπράβοι είναι καλός. Τι θα πει. Αν ισχύουν αυτά που λέει. Τι αν ισχύουν αυτά που λέει. Αν ισχύουν μέχρι να αποδειχθούν. Τι. Εγώ μέχρι να αποδειχθεί οτιδήποτε. Τι να αποδειχθεί, ρε. Μέχρι να αποδειχθεί οτιδήποτε. Ναι. Ακούω. Ακούω, καταγράφω και τοποθετούμε γιατί στην Ελλάδα. Όπως πολύ δημοσιογράφο που τον κυνηγάνε οι μεγάλοι παράγοντες και τον κυνηγάνε. Είναι μεγάλος δημοσιογράφος. Και, και δήλωσε και ο Ολυμπιακός. Τι σημασία γι' αυτό. Ακόμα μεγαλύτερο τον κάνει αυτό το πράγμα. Κάνω κριτική στην ομάδα μου, στον πρόεδρό μου. Δεν μ' αρέσει κάτι. Δεν έχω δικαίωμα. Οι παπάδες σας ρίξαν τη χούντα για να έχουμε ελεύθερη ραδιοφωνία. Αν τι? Αλλάξει κάτι ναι, και κάποια στιγμή μπει μέσα κάποιος για ένα τόσο μεγάλο. Ποιος θα μπει μέσα, στην Ελλάδα? Αν μπει κάποιος για κάτι ναι, τόσο μεγάλο, θα πιστέψει ότι κάτι αλλάζει? Όχι. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Το πιο πιθανό είναι να εξαφανιστεί η εισαγγελέα, να την ψάχνει η Νικολούλη. Γιατί απαξιώνει τόσο πολύ? Γιατί ξέρω που ζω. Ξέρω που ζεις. Ναι, ξέρω που ζω. Κάποια στιγμή για όλα υπάρχει και ένα τέλος. Ναι, εντάξει, ξεκινήστε το εσείς. Υπάρχει και αρχή, μέσα και τέλος. Μπράβο, Γρηγόρη, ναι. Εγώ δεν λέω ότι εσύ λες κάτι το οποίο είναι λάθος. Ναι, παλικάρι μου. Αλλά το ότι αλλάζουν κάποια στιγμή πράγματα τα οποία είναι δεδομένα. Τι να αλλάξει. 200 χρόνια οι ίδιοι είστε. Δεν έχετε αλλάξει. 200 χρόνια στην Ελλάδα, λαμόγια είστε. Με ξένα λεφτά ζείτε. Ζούμε δηλαδή. Οι υπόλοιποι δηλαδή δεν δανείζονται. Ποιοι υπόλοιποι? Τα υπόλοιπα. Μπράσε τι υπόλοιποι. Οι άλλοι παράγουν. Παράγουν οι άλλοι. Παράγουν. Οι άλλοι παράγουν. Μήπως... Εσύ τι παράγει σαν Ελλάδα? Η Ελλάδα. Ναι, πάρα τι πολλά πράγματα. Μπορεί να παράγει. Τι παράγει. Λέω τι μπορεί να παράγει. Άσε τι μπορεί. Τι παράγει. Τώρα. Τώρα ναι. Ό,τι θέλουν. Τουρισμό.
Τι παράγεις? Μόνο τουρισμό. Τουρισμό. Αυτό πουλάει η Ελλάδα. Και αυτό για να οικονομάνε. Φυσικά και το πουλάει. Και ποιοι οικονομάνε από αυτό? Για να οικονομάνε πέντε. Οι πέντε. Ναι. Όταν ο τουρισμός είναι αλακάρτ. Ναι. Και είναι για τα πλοία. Ναι, ναι. Τα οποία έρχονται, ναι. Τρώνε, πίνουν εκεί μέσα και κατεβαίνουν για λίγο. Ναι, 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 ναι. Δεν γίνεται δουλειά. Άρα δηλαδή, λοιπόν. Θα κερδίσει ο Ραπτόπουλος. Μισό λεπτό. Ναι, μπράβο. Θα κερδίσει ο Ραπτόπουλος που έχει την εταιρεία ταξιδιών. Θα κερδίσει ο Κόκκινος που έχει τα πλοία, τα κουρασγερόπλοια. Και ελάχιστοι. Αν δεν σταματήσει αυτό το αλακάρτ και δεν βγει ο κόσμος να τα αφήσει και λεφτά και γύρω-γύρω στις πόλεις και στα νησιά που πάει. Δεν νομίζω, θα πηγαίνουν συγκεκριμένες τσέπες τα λεφτά. Ο κόσμος προτείνει να τους πετάξουν από τον κρεμό αυτούς που κάναν τα σκυλάκια. Με το ίδιο. Ναι, όλοι όταν είναι για τιμωρία κάποιου άλλου έχουμε εύκολη γνώμη. Εγώ εσύ τι λες. Καλό είναι και να τους πετάξουν. Εγώ λέω ότι αυτοί οι δύο θέλουν μια εβδομάδα σε ένα κελί. Ναι. Να μην βλέπουν το φως του ήλιου, ναι. Να μην τρώνε, να πίνουν μόνο νερό, ναι. Να δουν τι εστί βερίκοκο και μετά μια εβδομάδα βγάλουν τους έξω. Μες. Να δω, θα ξανασφυρίξω ένα σκύλο. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι τα πάντα. Αυτή βία. Είναι η δικιά σου. Ναι. Αυτή είναι η πρότασή μου. Εγώ είμαι υπέρ της βίας, να έχεις υπόψη. Σουλτάν Μερεμέτ, πέταμα από γκρεμό. Κατάλαβες. Είμαι αυτής της άποψης. Βρωμόξυλο. Δηλαδή, ρε φίλε, να ρωτήσω κάτι. Αν έχετε τέτοια κτηνώδη ένστικτα μέσα σας για δύο ζώα τα οποία παίζανε με ένα σκύλο και το φερθήκαν έτσι, για τους εμπόρους ναρκωτικών τι θα λέγατε? Για αυτούς οι οποίοι πάνε με μικρά παιδάκια, τι θα πει, τι θα ζητήσετε? Για πες μου. Ποιος που? Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς έχετε άποψη ότι αυτούς δύο βλάκες πρέπει να τους πετάξουν από τον κρεμό? Ναι. Τους εμπόρους ναρκωτικών. Ναι. Και αυτούς οι οποίοι βιάζουν ανήλικα παιδάκια, τι πρέπει να τα κάνουν? Για πες μου. Θα τους βάλουν 12 χρόνια φυλακή όπως είναι στην Ελλάδα και σε 3 χρόνια ήταν έξω. Αυτό θα κάνουν. Εκτός θα τους κρεμάσουν μέσα στη φυλακή όπου είναι το πιο λογικό. Έχουν γίνει τέτοια. Αυτοκτόνησε, λέει ο Δουρής, μέσα στη φυλακή. Τον κρεμάσανε. Δεν αυτοκτόνησε. Τώρα αυτοκτόνησε. Σε ρώτησα κάτι. Τον έμπορο ναρκωτικών τι πρέπει να τον κάνουν? Τι να τον κάνουν? Πρόεδρος η ομάδα. Τι να τον κάνουν? Για να έχει εσύ να φέρνει παίκτες και να πανηγυρίζει. Αυτόν ο οποίος βιάζει μικρά παιδάκια, τι πρέπει να τον κάνουν? Ηθοποιό σε ταινία. Εσύ το θεωρείς αστείο αυτό δηλαδή? Τι θεωρεί. Okay, δηλαδή. Γιατί? Το θεωρώ αστείο γιατί τι γίνεται? Δεν υπάρχουν νόμοι στην Ελλάδα. Αν πούμε ότι θανατική ποινή θα βγουν όλοι οι κομμουνιστές και θα φωνάζουν. Θανατική ποινή, θα βγουν έξω οι κομμουνιστές και θα φωνάζουν. Κατάλαβες? Δεν θα περάσει. Οπότε το γελιοποιώ εγώ. Γράφεσαι τώρα τη στήλη εκεί πέρα. Παρακάτω. Λέγε. Άντε. Εθνική ομάδα είδες? Όχι. Γιατί ρε Γρηγόρη, εσύ που είσαι άνθρωπος φιλόπατρης, ευπατρίδης, ξέρω γιατί. Πού ήσουν, ας πούμε, εκείνη την ώρα και δεν το είδες το μάτς? Έκανες, ας πούμε, παραγωγικά, περνούσες. Με ρώτησε αν το είδα. Και πού ήσουν εκείνη την ημέρα, ρε παιδί μου, πού μπορεί να ήσουν και να μην είδες το μάτς? Έχω το δικαίωμα να μην το δω. Δεν το είδα. Ένα φιλικό ήταν που δεν το είδα. Δεν το είδες. Εντάξει, δεν το είδα. Εντάξει. Εγώ πάντως θα το λέω και θα το ξαναλέω με τα λεγόμενα ράπη για λεφτά, ισχυρό κτλ. Περιμένω ότι με την χορηγία Ιβάνη και στα πόσα εκατομμύρια ευρώ στο τέλος να πάρει τίτλο ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εσύ κάνε όνειρα. Το μόνο που μπορεί να πάρει. Ανταλλαγή με τους δύο φαντάρους που είναι στην Τουρκία, το είπαμε. Πολλά μηνύματα, ναι. Ανταλλαγή με τους δύο φαντάρους. Λοιπόν, δημοσιογράφος μας ο Στέλνης, το είπαμε, Στάθη. Ότι. Κόκκινο, το καταλάβαμε. Για σένα η χειρότερη τιμωρία είναι να μη σου δίνει φαγητό. Έτσι, άμα. Ρε, έτσι που είναι. Αλλά λέει έμποροι ναρκωτικών. Ναι. Αθώοι, παιδεραστές για απαγωνισμό. Γιατί έμποροι ναρκωτικών αθώοι, δεν κατάλαβα. Τι έμποροι? Θα σου πω γιατί. Οι έμποροι ναρκωτικών πουλάνε ναρκωτικά. Πα και τα αγοράζεις. Το παιδί δεν σου πει, αλλά κάνε μέρωτα. Ή βίασέ με, ή κακοποίησέ με. Αυτό θέλω να σου πει. Εσύ μπορεί να θες να φας τη μαριγουάνα σου, να θες να φας τις κόρες σου και πας και τα αγοράζεις. Κατάλαβες? Γι' αυτό σου λέει αυτός. Οι έμποροι ναρκωτικών. Κόκκινε, δεν μπορεί να κάνεις κακό στους παρζέμπορους γιατί έχουν δύναμη. Ναι. Φίλε μου, οι αρμόδιες αρχές αν θέλουν. Ναι, βέβαια. Θα εξαφανίζουν τις εισαγγελίες. Θα ψάχνει Νικολούλη. Θα τους ψάχνει Νικολούλη. Στην Ελλάδα τους μην μπερδεύεις το ΑΕΠ της Ελλάδας με αυτά που σου δίνουν. Με τον ΑΕΠ Ηρακλής, ναι. Τους δύο φαντάζομαι θα πρέπει να τους στείλουμε στη Θάσο, λέει φιλοξενούμενο του Σεχίδη. Τι αλήθειες. Στη Σαμοθράκη. Γεια σου Γρηγόρη και ο Κώστας, αυτός τραβούς στο βίντεο. Δεν φταίει, ας πούμε, από Γερμανία. Από Ράουνχάιμ κοντά στη Φραγκφούρτη. Και αυτό είναι συνυπεύθυνο. Σε ποιο στρατόπεδο έγινε αυτό, σε ποια πόλη? Κάπου στα Ιωάννινα. Στα Γιάννα. Στον νομό Ιωαννίνων. Έχει ανομαλία και εκεί στα χωριά επάνω.
Έχει πολλή ανομαλία. Έχει εκεί. Το πιο, το πιο πιθανό. Ο πύργος Ηλίας είναι το ένα. Πάει μετά Γιάννενα. Πάει Θάσος Σαμποδράκη. Το πιο πιθανό η Φαντάρη. Έχει παραβατική συμπεριφορά η Ελλάδα. Έχει πράγμα η Ελλάδα. Έχει ανομαλία. Ω, καλά. Στα Γιάννενα στο χωριό. Ω, άστο να πάει στο Σαμποδράκη, Θάσο. Πύργο Ηλίας. Πού θες. Πού θες να σε πάω. Φοβούνται να μιλήσουν για τα ναρκωτικά και μιλάνε για δύο βλάκες που παίξανε με ένα σκύλο. Τι να πω για τα ναρκωτικά. Τι θες να πω για τα ναρκωτικά. Τι να πω για τα ναρκωτικά. Άρα οι αυτοί που τα πουλάνε χαίρονται πολύ. Στις ομάδες οι δικές μας δεν είχαμε εδώ με ναρκωτικά. Πρεζέμπορους και τέτοια. Τους κάναμε και. Τους έχεις κάνει και συνέντευξη εδώ. Έκανα και συνέντευξη. Άσε ονόματα δεν λέμε. Τι στο πώς τώρα, στο πώς το διάλειμμα, μη στεναγωγείς. Άσε. Έκανα εγώ συνέντευξη. Βρε, όταν έχει ο άλλος πουλάει ναρκωτικά και παίρνει την ομάδα σου και σου φέρει τρεις παίκτες, μπορεί να το κάνεις και επεοθυλασμό εσύ. Άσε τώρα που κάνεις κριτικές τώρα. Εσένα που σ' αρέσουν. Άστε τα παραμύθια τώρα, μην τα πιάνετε τώρα. Άστε τώρα. Εντάξει. Άστε. Εγώ τις προτιμήσεις μου τις έχω πει. Άστε. Εσύ είσαι μπαϊσέξουλας. Δεν ξέρω, εκεί στον Άγιον Όρος τι έκανες εκεί. Όλοι οι άντρες μαζεμένοι εκεί στα κελιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ήμουν για να δω, να σε πω τι έκανες εκεί πέρα. Πού να ξέρω εγώ. Νίκο, πολύ εύκολα το λες αυτό. Ότι δεν αναγκάζουν κανέναν να πάρει ναρκωτικά. Αυτό σου λέει. Κανένα δεν τον αναγκάζουν να πάρει. Όταν θα μάθεις μερικά πράγματα παραπάνω για το χώρο. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ουέ και αλίμονο, αν χαθεί δεν κάποια ψυχούλα. Πήρες ναρκωτικά ποτέ. Εγώ. Ναι. Έχω δοκιμάσει. Έχει δοκιμάσει. Ωραία. Χασίσει. Εγώ δεν πήρα ακόμα. Ναι. Λοιπόν. Αν ήθελα όμως, θα μπορούσα να αγοράσω. Ωραία. Φυσικά. Εκεί που έκανα βάρη και τρέξιμο και προπόνηση στην άμμο να πούμε κτλ. Δεν μπορούσα και να πίνω πορτοκαλάδες. Θα μπορούσα να δοκιμάσω. Με το ζόρι θα μου τα δίναν. Ήρθαν, μου είπαν και εμένα στην Discord. Θες αγοράκι, μου λέει 16 ώρα. Λέω ευχαριστώ, έχω προπόνηση. Λέω. Δεν πήρα. Θα μπορούσα να δώσω και να πάρω. Και εγώ δεν πήρα. Ναι. Και τι έγινε δηλαδή. Εκεί στο, εσύ που το έκανε στο Χασίσι, στο Άγιον Όρος εκεί πέρα. Όχι, ρε φίλε. Πού το κάνατε. Στο Καφτατζόγλιο, πού. Ρε παιδί μου, σε ποιο μέρος. Γιατί, ρε φίλε, με ρώτησε κάτι και σου λέω. Δοκίμασες. Ναι, ρε παιδί μου, δοκίμασε. Ναι. Από εκεί και πέρα. Με το ζόρι δοκίμασε. Όχι. Όχι. Κάποιο σου έδωσε. Ναι. Ωραία. Αυτό εδώ, α πούμε, είναι τόσο κατακριτέο. Άμα του πει, δεν θέλω να πάρω. Φυσικά, ρε φίλε, αυτό, είπα, δεν γουστάρω να πάρω. Δοκίμασα τελείως. Ναι, άμα δεν θέλαμε να πάρουμε, δεν θα υπήρχε και γενικά δεν εμπιστεύομαι τη χημεία. Πράγματα που δεν ξέρω. Όχι, άλλο θέλω. Αυτό το είδα κάτι φυτικό και να το δω. Άσε, φυτικό. Τι φυτικό. Φυσικά, φούλο καπνό είναι. Κάπνινα που κάνουν σιγάρο, να δοκιμάσω. Ναι. Δεν με χάλασε το μυαλό σου, δηλαδή. Δεν με συγκίνησε και δεν ξανά κάνω. Απική χάλασε το μυαλό. Δεν με συγκίνησε. Ωραίο είναι, εντάξει, δεν. Μα δεν με συγκίνησε. Και το έριξε στο Μάλμπορο μετά. Και στα Καρέλια. Εντάξει. Μην διαφημίζει καμία εταιρεία. Εντάξει, Λοιπόν, ναι. Πριν πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Ποιος είναι. Ο χορηγός. Α, τι σου. Να υπενθυμίσω ότι κοντά μας είναι η Σκόντα Εσκιάδης Παλαιοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί. Όπου μπορείτε οι φίλοι οδηγοί ταξί να βρείτε στην τιμή των 18.800 ευρώ το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου. Για αποφυγή παρεξήγησης να πω ότι είναι 10 κομμάτια αυτά τα οποία μπορούν να δοθούν σε αυτή την τιμή. Δεν υπάρχει πλέον η έκπτωση της ΔΕΠΑ και δεν βλέπω να ξαναέρχεται. Γι' αυτό φωνάζαμε πριν στις τιμές. Κάνει μια πολύ γενναία έκπτωση η Skoda Εσκιάδης Παλαιοδήμος. Νομίζω ότι η τιμή είναι πολύ καλή και προσιτή για αυτούς οι οποίοι θέλουν να πάρουν αυτοκίνητο επαγγελματικό και είναι οι οδηγοί ταξί. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για δέκατα. Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είσαι στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και ξαφνικά... Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζεις τσιμωδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση Panadol Advance με τεχνολογία OptiZorb. Ζήτα το μπλε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαμβάνετε χρόνια σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. goldmall.gr. Δωρεοπιταγές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης και όχι μόνο. Με ένα κλικ.
Αποκτήστε τώρα δωρεάν. Δωρεοπιταγή έκπτωσης 10 ευρώ για έλεγχο κταίο ενός επιβατικού αυτοκινήτου και με ετήσια κάρτα καυσαερίων. Και με δύο επιπλέον δώρα με την υπογραφή της Οτέκο στην Βιλέα. Κερδίστε ευρώ για τον έλεγχο του οχήματός σας έξυπνα και ποιοτικά. Δείτε και εκτυπώστε τώρα την προσφορά στο www.goldmall.gr. Στις πλαγιές του Ολύμπου και του Κισάβου κάποια πράγματα παραμένουν ακόμα αγνά και είναι δεμένα με την παράδοση. Τα αρώματα και η ευωδία από την μητέρα φύση ξυπνούν μέσα μου γεύσεις αγνές, γνήσιες, καθαρές, όπως και το παραδοσιακό κεφαλοτήρι αβραμούλι που είναι 100% από εγωπρόβιο γάλα. Γεύση τόσο οικία όσο και οι πρώτες μου παιδικές αναμνήσεις. Παραδοσιακό κεφαλοτήρι αβραμούλι. Το μυστικό αυτής της γεύσης περνά από γενιά σε γενιά. Παραδοσιακό κεφαλοτήρι Αβραμούλη. Το πραγματικό κεφαλοτήρι. Κανείς άλλος δεν κάνει κάθε σου μέρα να αξίζει, γιατί κανείς άλλος δεν μπορεί να γίνει Lidl. Αυτή την εβδομάδα στα Lidl. Πατάτες νευροκοπίου, συσκευασία 7,5 κιλών, το κιλό σε απίστευτη τιμή 33 λεπτά. Καρύδια 200 γραμμάρια, 28% φθηνότερα, 2 και 29. Και αλκοολούχο ποτό 3 αστέρων, 700 ml, 2 ευρώ φθηνότερα, 8 και 99. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Πρέπει να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Χρειάζομαι επιτέλους σταθερότητα. Ακούς, σταθερότητα. Σταθερότητα στη σχέση σου. Με την Energy έχεις σταθερή χρέωση ανά κιλοβατόρα. Και με την προσφορά 5x5 έχεις 5 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μέρα για 5 μήνες. Τηλεφώνησε στο 18101 και δες πως στην Energy δεν μιλάμε, δεσμευόμαστε. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Με το κύρος και την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή. Όροι, προϋποθέσεις και διάρκεια προσφοράς στο energyprovider.com. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Βρείτε τα προγράμματα Energy και στα καταστήματα ACS. Πετάξτε με την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου. Qatar Airways. Από τις 27 Μαρτίου συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη με πάνω από 150 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω Ντόχας με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Απολαύστε τη βραβευμένη μας εξυπηρέτηση και την παγκόσμιας κλάσης φιλοξενία μας με έως 4.000 επιλογές ψυχαγωγίας, νόστιμα γεύματα και ευρύχωρες θέσεις στην οικονομική και διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτηση τώρα στο qatarairways.com. Qatar Airways. Going places together. Γιατί είναι χαρούμενος ο Τάκης. Αγοράσαμε τα έπιπλα και τα ηλεκτρικά από την καρέκλα του σπιτιού, χωρίς να το σέρνω σε όλη την αγορά. Και μάλιστα χωρίς κόστος μεταφοράς. Από την allforhome.com.gr. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. allforhome.com.gr. Τα πάντα για το σπίτι. 2310-72-2028. allforhome.com.gr. Ορίστε κύριε. Ναι, μπαταρία για ταξί ζήτησα. Και αυτή τι είναι? Έχετε μπαταρία ειδικά για ταξί με ένα χρόνο εγγύηση ή δεν έχετε? Κυρνικό, έχουμε μπαταρία για ταξί με ένα χρόνο εγγύηση. Πες του, όλες ίδιες είναι. Και με ένα χρόνο εγγύηση για ταξί δεν θα βρει πουθενά. Επειδή όλες οι μπαταρίες δεν είναι ίδιες, αν θες μπαταρία ειδικά για το ταξί σου, βάλε Standard Taxi Premium Performance, η μόνη με ένα χρόνο εγγύηση. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η νούμερο 1 υπερτροφή, μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 μουρουνέλαιο, Μόλερς. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854 ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition. Αδερφέ, φουλάρε το. Ποιος είσαι ρε φουλαράκο, ο Νάσης? Δεν χρειάζεται να είμαι ο Νάσης για να φουλάρω το αυτοκίνητο. Έβαλα υγραεριοκίνηση στην Γκάστε Οδούρου και κάνω τα ίδια χιλιόμετρα με τα μισά χρήματα. Υγραεριοκίνηση Γκάστε Οδούρου. Γιαννιτσόν 181, πίσω από τα ΚΤΕΛ Μακεδονίας. Κορυφαία συστήματα Ζάβολη. Γραπτή εγγύηση 2 ετών. Τώρα από 499 ευρώ. Ενημερώσου στο togas.gr ή στο 2310-523131. Η νούμερο 1 υπερτροφή, μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 μουρουνέλαιο, Μόλερς.
από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόνερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόνερς. Από το 1854 ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition. Καλημέρα. Θα ήθελα ένα μπουφάν χοντρό. Πολύ χοντρό, με πούπουλο χοντρό. Θέλετε με πούπουλο χήνας? Ναι, με χοντρό πούπουλο, χοντρή χήνας. Χοντρό μπουφάν. Πολύ χοντρό. Για τα χιόνια το θέλετε? Όχι, για το σαλόνι. Knauf. Συστήματα θερμομόνωσης για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων. Knauf. Η οικοδομή αλλάζει. Στη Θεσσαλονίκη δύο πράγματα αγαπάμε: τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα For All ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα For All λειτουργούν ήδη: Θεμιστοκλής Οφούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική. Από το 1939. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi's Top Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi's Top Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi's στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Αμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με γραμμές στο 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Και έχοντα μπροστά σα μόνο την άδεια κυκλοφορία στο αυτοκινήτου, η οριστική διαγραφή θα γίνει σε ένα λεπτό και θα πάρει την καλύτερη τιμή. Στο www.stopart.gr υπάρχει και ένα τεράστιο μπαζάρ ανταλλακτικών, το οποίο μπορεί να σα εξασφαλίσει το δικό σα ανταλλακτικό, αυτό το οποίο χρειάζεται για το δικό σα αυτοκίνητο. Μην ξεχνάτε ότι όλε οι μηχανέ αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Να πω ότι ο νικητή για το αρνί είναι ο κύριο Δρασαλάκη Αθανάσιο. Δροσαλάκης Αθανάσιος. Έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 2310 και 390 για να βγει στον αέρα και να κερδίσει το μπασκαλιάτικο βελία για το φετινό τραπέζι. Οι γραμμές είναι κατηλημένες. Πάμε. Πάμε. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Από Σέρες παίρνω. Από Σέρες. Ναι. Από Σέρες. Από Σέρες. Σέρες, ναι. Λοιπόν, είμαι από το Παλίμνιο. Από το βρωμοχώρι εκείνο που, ναι, το έκανε το μακεδονικό, να πούμε, βρωμιά. Ναι, ναι, κλείσμα, ναι. Κλείσμα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πού το Παλίμνιο τώρα, πού παίζει φέτος? Γάμα Εθνική, βγήκαμε πρωταθλητές, ναι, στον Όμηρο. Παίζουμε εχθές για το κύπελο, πήραμε και το κύπελο του Νου Μουσερών και τώρα. Αυτό είναι το καλό. Ναι. Και τώρα παίζουμε Ηρακλή, Τηλικράτη, πιθανόν Βόλο. Πες με Παζιαρά και με Ηρακλή, ναι. Λοιπόν, θα φας τις φάπες σου το ποδοσφαιρικά. Ορίστε. Ποδοσφαιρικά θα φας φάπες το Παραλίμνιο. Ναι. Λοιπόν, περίμενε Κώστα. Θα δούμε. Περίμενε. Λοιπόν, είναι ο Κόκκινος εκεί? Εδώ είναι, καλέ. Όχι, τον διώξαμε. Κόκκινε, λεφτά έχεις? Έχει. Όχι. Μήπως είναι αυτό που λέει ο Κώστας ότι αν σε γυρίσει τον ανάποδα θα πέσει μια μαστίχα? Πού κολλάει αυτό? Να βάλουμε ένα στίχημα, Κόκκινε, ένα χιλιάρκο. Χιλιάρκο. Ηρακλής Απόλλων Παραλιμνίου Ηρακλής. Βάζεις, ρε. Φίλε, πότε πήγες τελευταία φορά σε γιατρό? Λοιπόν, ακούσει, μιλάω τώρα, ένα χιλιάρκο. Πότε πήγες Κόκκινε τελευταία φορά σε γιατρό? Χιλιάρκο έχεις. Λεφτά έχεις, Κόκκινε? Κάνε λίγο γκλου γκλου γκλου. Κόκκινε, λεφτά έχεις?
Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Κώστα. Εφοριακός είσαι. Βάζει σίγμα σου λέει, ρε, ένα χιλιάρικο. Εφοριακός. Δεν βάζει, φίλε, δεν βάζει. Δεν βάζει. Δεν εμπιστεύεται την ομάδα. Φίλε, δεν μου λες, αυτοκίνητο έχεις. Έχει. Τρία αυτοκίνητα, τρία. Δεν τα φέρνεις από εδώ, τα στήσουμε για να βάλουμε. Ποιος θα ανέβει. Μας έχεις πάλι ο άμαξι. Δεν έρχεσαι να τα στήσουμε. Το δικό το κάρο. Κάρο είναι λεπτό. Φίλε, εσύ τι έχεις δηλαδή, Μαζεράτη. Λεφτά, έχεις λεφτά. Πόσα λεφτά, ρε φίλε. Χιλιάρικο. Χίλια ευρώ. Όχι, είναι λίγα. Άμα πες μου ένα ποσό να με συγκινεί. Και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Πες μου ένα ποσό να με συγκινήσει. Για χίλια ευρώ δεν σε χαλαλίζω. Πες του 20 ευρώ. Πες του 20. 20 τι? 20 ευρώ. Πάμε, επόμενη γραμμή. Είπε 20 και λιποθήκη. Έλα, κόλλησε. Δεν μπορούσε να πει πέτρε. Κόλλησε, κόκκινη, κόλλησε. Να σε πάει. Πες, δεν έχω λεφτά, δεν βάζω. Πάμε παρακάτω. Αν μου πει 20 χιλιάρικα, θα το σκεφτώ. 20 χιλιάρικα. Θα το σκεφτώ. 20 χιλιάρικα. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα πιάσουν κάποιο κορόιδο, να αξίζει και τον κόπο. Ναι. Τόσο κορόιδο να αξίζει και τον κόπο. Πες, δεν έχω μαντήλι να κλάψω και άστα τώρα τα. Εσύ πες ό,τι θέλει. Ναι, καλά, αντι πάμε στον επόμενο. Ναι. Μπήκα από τι σέρε να μα πει, αν μα βάλει τι γίνεται. Και σμένει στο τάλιρο είναι. Δεν είπα κάποιον να δίνει εκεί. Τον κορυδέψει. Αυτό ο φέλο. Εσύ από την οδό συνόπη και δεν έχει ψήλη. Τι να σε κορυδέψουμε, δεν έχει. Χοντρή. Ναι, πάμε, εσύ έλα. Έχει δοκιμάσει. Έλα, ναι, ναι. Ναι, ραπ. Ναι. Έλα, τι κάνει, ρε φιλέ. Καλά, ρε φιλέ, εσύ τι κάνει. Καλά, είσαι. Ναι. Δεν βέρε το βράδυ, μαρμίτα, τι ώρα ξεκινάει. 9.30 ώρα, ρε. Ερχόμαστε κανονικά, δεν χρειάζεται να κλείσουν κάθε τραπέζι. Έχει και εισιτήριο πλέον. Όχι. Έχει και εισιτήριο. Κόκκινε γι' αυτό, δεν πα επειδή έχει εισιτήριο. Όχι και κοροϊδό με πέρασε. Πού να προχθές τη μαγκιά τον πούλησε, ρε, εσύ με το φίλο του τον άλλον με το στοίχημα. Ποιον πούλησα μαγκιά. Το Ραπτόπουλο. Έφαγε πολύ μαγκιά από σένα, έφαγε. Εσύ εκείνη την ώρα πώς αισθάνθηκες, δηλαδή. Εγώ γούσταρα τέρμα. Γούσταρα. Γιατί πολύ μάγκα το παίζει, γι' αυτό. Μετά την τελευταία φορά που έφαγε ξύλο έχει υποχωρήσει λίγο. Μόνο εσύ το βάζει στη θέση του. Και κάνα 20χρονο εκεί στο box. Καλό παιδί είναι, καλό παιδί. Άσυμο. Ξέρω, ρε. Τον εκμεταλλεύεστε οι περισσότεροι κουφάλες. Μη. Πάτε εκεί δίπλα και πάτε να το εκμεταλλευτείτε. Και σένα όμως εκμεταλλεύονται, λένε. Μουά, τι λένε. Φίλε, εγώ κάπου εκεί στο όρος λένε ότι σε εκμεταλλεύονται. Πού το? Στο όρος. Στο όρος. Θες να πάμε μια βόλτα να δούμε αν με. Όποτε θέλεις. Του κλεπταλάδια ρε στο όρος. Τον εκμεταλλευτεί τον κόκκινο, κόρο. Φύγε από εδώ, ρε. Έγινε, άντε, γεια. Εκμεταλλευτεί τον κόκκινο να πούμε. Άμα βάλει 20.000 ο κόκκινο θα πάει να παίξει εκείνο τέρμα. Πάντα ο χοντρό έμπαινε στο τέρμα, λέει. Έγινε. Τίποτα δεν. Ναι. Πάμε επόμενο. Άμα βάλει 20.000 θα πάει να παίξει τέρμα. Ο νικητή του Αρνιού είναι στη 250 γραμμή. Λοιπόν, Θανάση. Θανάση. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δροσαλάκη Αθανάσιο. Ναι, ναι. Από ποια περιοχή μα ακούς? Φάρσαλα. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή σας ακούω από το Κλικής, που είναι εργοστάσιο. Ναι, η καταγωγή σου είναι από εκεί και δουλεύεις εκεί. Ο Πλωστάσιος. Ναι, η καταγωγή μου είναι από το Βαθιοχώρι και μένω στη Θεσσαλονίκη. Πώς το είπες, στο χωριό? Βαθιοχώρι. Βαθιοχώρι, δίπλα στο χωρίγι. Δίπλα στο χωρίγι. Εγώ το έχω ακούσει το χωρίγι που είναι. Κλικής είναι το χωρίγι. Είμαι αγεωγράφος. Κλικής. Κλικής, ναι. Κλικής. Πόσα μηνύματα έστειλες? Ένα. 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 Αλλά έχει καιρό. Και τι ομάδα είσαι? Ηρακλής. Πάω, τι θα δεν μου λες. Το έστειλες, έχει καιρό. Και είπες, ναι. Άμα είναι ατύχει, θα τύχει, ναι, γιατί τώρα με πήραν τηλέφωνο και με είπανε, δεν ακούω. Φίλο σου. Α, ναι, ναι. Τι σε είπε, αλήθεια, έχεις φίλο το Ραπτόπουλο και σε βγάλα νικητή. Όχι, με λέει, αφού το κέρδις, λέει, θέλω ένα μπούτι. Ένα μπούτι. Ναι, θα ναι. Θα αναλύσεις. Εντάξει, τι είναι, ολόκληρο αρνήμος, μου το φάω. Δείξε, δεν έχεις οικογένεια. Έχω, βρε, εντάξει. Έχω, αλλά δεν τρώνε, δεν τρώνε αρνή. Δεν τρώνε αρνή. Όχι, όχι. Μάλιστα. Καλοφάγωτο. Θα το φάω με φίλους. Άμπραβο, αυτό είναι το καλύτερο. Καλοφάγωτο και πάντα τέτοια. Καλά. Εντάξει. Να είστε καλά. Να είστε τυχερός δηλαδή, όχι να τυχερός μόνο αρνιά. Ναι. Άμπραβο. Και άλλα 9. Ναι, τα τυχερός. Ναι. Πάμε επόμενη γράμμη. Έλα χοντρέ. Ναι. Το Βαφιοχώρι είναι το χωριό της μαμάς του κτηνίατρου, ρε. Δεν το ξέρεις το Βαφιοχώρι. Δεν το ξέρω. Μπράβο το. Είπα εγώ τι κακό χωριό. Έχει κάτι εκεί, γορίλες που βγάζει. Ναι, κάτι τετραγωνοκέφαλος, κάτι μηταράδες. Αχ, είσαι. Άντε, καλησπέρα. Λέγε. Ακούγόμαστε. Ναι, ναι. Έλα, Παναγιώτης από Κορινό. Γεια σου, Κορινό. Ναι, αεξής, ναι. Λοιπόν, Κώστα μου. Ναι, Κώστα μου. Πρώτα να μας πούνε οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ναι. Το αν τους σεβάστηκαν πέρσι που φύγανε στο 1-0 που χάρανε από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αν σεβαστήκαν με τον Κίζα που τους βιάσαν στο κύπελο και πήγαν στο τελικό. Ναι. Και που πήραν το κύπελο με 2 μέτρα offside. Ναι.
και μετά θα πούμε και εμείς οι αεξίδες το πόσο νιώθουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ερώτημα στη Μαρμίτα σήμερα. Πώς πρέπει να νιώθουν οι αεξίδες, πρέπει να τα νιώθουν άσχημα που παίρνουν ένα τέτοιο. Κοίταξε, Κώστα, μόλις βγει η απόφαση με τη συμμορία του ΠΑΟΚ, θα βγω και θα ανακοινώσω ότι έχουμε στον Κορινό Αρνιά. Θα ψήσουμε Αρνιά. Θα βάλω και μπριζόλες άφθονος. Θα σε καλώσω και σένα φυσικά. Είναι ανόητη η ερώτηση αν δεν βγει απόφαση. Πάντα φύγαμε στο κήπεδο. Ο διαιτητής μας διέταξε να πάμε στα αποδυτήρια. Έτσι. Και εσείς μετά πρώτοι να βγείτε. Αυτό που λέω είναι πολύ σοβαρό τώρα. Μόλις βγει απόφαση του ΠΑΟΚ και τη Μωρία θα σας ανακοινώσουμε τις ημερομηνίες που θα έχουμε Αρνιά στον Κορινό. Ναι. Και θα τα γυρίζουν και όλες οι παουτζίδες με το χέρι θα τα γυρίζουν. Έχετε για βρίζουν. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι, φίλε. Γιώργος από Αστρόνα Ορφίληρο. Έλα, φίλε. Όλα τα site παίζουνε την αμετάκλητη απαλλαγή Μαρινάκη για τα στημένα, τα αθηναϊκά site. Κάτσε λίγο, ρα, ποια είναι η θεματολογία της σημερινής εκπομπής? Ποιανής? Τη σημερινής, γιατί δεν άκουγα, αλλά μου έλειψες και ήθελα να σε πάρω λίγο τηλέφωνο. Δεν σ' ακούμε, ρε φίλε, καθαρά. Λέω, ποια είναι η θεματολογία. Τα hands free βγάλε, ρε φίλε. Μ' ακούς τώρα? Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Τι γίνεται, ρε Κωστή? Καλά, φίλε, εσύ. Τι λέει, ναι, τι φίλο, ο Χατζηνάκος είμαι. Νάτος. Λοιπόν, τι γίνεται, σε είπε κανένας ότι χρειάζομαι, ότι τρελάθηκα ή χρειάζομαι μανατζεριλίκα ή τέτοια? Να, δεν κατάλαβα να πούμε το σημερινό. Ή ότι τρελάθηκα ότι την ψώνησα. Ο Κόκκινος λέει αυτός τρελάθηκε, την ψώνησε, λέει. Δεν ξέρω τι λέει. Σημασία έχει τι λες εσύ στον αέρα. Εγώ, λέω ότι εγώ δεν έχω καμιά κόντρα με κανέναν παραγωγό. Ούτε έχω προσωπικά με κανέναν παραγωγό. Άμα δεν θα περάσει κάτι. Μην χαλάς την κόντρα. Προσωπικά εγώ δεν έχω. Λοιπόν, εσύ έχεις. Λοιπόν, καταρχήν, αν εγώ έχω, εγώ αυτή τη στιγμή κρατάω καφετέρια, κρατάω ξενοδοχείο, έχω δύο δουλειές στο κεφάλι μου. Ναι. Εσύ τρίτη δουλειά ή τέταρτη. Ναι. Κάνεις στο έτσι, στον ντούκο. Αν ξέρεις ότι κάτι μπορεί να το κάνεις καλά, για πες μου. Όχι, ποτέ, όχι. Δεν κάνω. Αν ο κόσμος κρίνει καλά ότι κάνω αυτό το πράγμα καλά. Να το. Εγώ είπα ότι είμαι ανοιχτό σε κάποια συνεργασία. Δεν μίλησα ούτε τι ζητάω λεφτά, ούτε τι έχω απαιτήσει. Ναι, αλλά, και πώς. Ναι, αλλά φωνάζουν εδώ και λέει ο Μαχατζινάκος δεν άξιζε να δώσει προγνωστικό. Αυτό λένε τώρα τα μηνύματα. Εγώ μην αλλάζει τα λεγόμενά μου. Ναι. Εγώ χθες σου ανακοίνωσα και στη Μαρμίτα ότι αν υπάρχει κάποια πρόταση να συζητήσω, είμαι πολύ ανοιχτός. Άλλο λένε εδώ. Άλλο λένε εδώ. Δεν ξέρω τι λένε. Λένε ότι αυτός είπε δεν άξιζε να δώσει προγνωστικό. Εγώ από την πρώτη μέρα που βγήκα και έδωσα προγνωστικά, είπα ότι θα μικρύνουν τα αποτελέσματα. Ούτε να δημιουργήσω θέματα, ούτε έρηδες, ούτε τίποτα. Ναι, αλλά αν τα αποτελέσματα με δικαιώνουν, ναι. Αν τα αποτελέσματα με δικαιώνουν, ναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δικαιούμαι να ζητήσω κάποια περαιτέρω συνεργασία. Αν τα αποτελέσματα με δικαιώνουν. Ναι. Άμα είμαι κανένας ο οποίος δεν έχει σκεπτικό στο προγνωστικά του ή δεν δίνει σημεία, δεν ζητάω τίποτα. Στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι να μην δημιουργήσει εικόνα ή τρελάθηκε ο Χατζηνάκος ή εγώ δημιουργώ τέρατα. Ναι. Τέρατα με αυτούς να το πεις για τον εαυτό σου, άμα δημιουργήσω για τους άλλους. Ρε, άστα αυτά τώρα. Θα δώσει προγνωστικά, ναι ή όχι. Τώρα σου τη λέει, Βασίλη, και εγώ πάνω. Ναι. Σε είπε τέρα, σου τη λέει. Και προς τιμήν σου το λες την αλήθεια. Λέμε... Και σου τη λέει και από πάνω. Ναι, βρείτε τα τώρα οι δυο σας. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Βρείτε τα τώρα οι δυο σας. Δική σου ιστορία είναι αυτή. Λέω ψέματα, Βασίλη. Όχι, δεν λες καθόλου ψέματα. Τα βρήκα τα βουλάκια μου. Πού να το... Είδες, τα βρήκαμε. Δεν έχουμε πιει ποτέ. Να σκάσεις, Δραπτόπουλε. Τα βρήκαμε. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Να σκάσεις τώρα. Να σκάσεις τώρα. Να σκάσεις εκεί. Εκεί. Γεια σου, λοιπόν, Βασίλη. Τα λέμε το βράδυ. Μόνο του να κάνει. Έχει τρελαθεί. Τώρα εκεί. Εξαλτάρι τον έκανε. Πήδηξε μέχρι το ταβάνι. Θα πάω να μπουκάρεις το πλοίο τώρα. Πάρτε με μέσα, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Δραπτόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Μήπως μπορείς λίγο να μου αναλύσεις εκεί αυτό που είχε πει στην εκπομπή του ο Θωμαίδης για τους εμπρισμούς και κάτι τιμολόγια. Για ποιους εμπρισμούς, για το αυτοκίνητο του Λουτσέσκου? Ναι. Ξέρεις, ναι, αλλά όμως ο Λουτσέσκου τώρα είναι πολύ αντικειμενική, ναι. Ρε παιδί μου. Ορίστε. Είναι αντικειμενική η Θεσσαλονίκη, μας αρέσει να πούμε. Γιατί δεν είναι ανάουμε η Θεσσαλονίκη αντικειμενική? Τι είναι, βγάλα το πλοίο με τα ναρκωτικά και... Τα site των Αθηνών δεν γράψα για το Μαρινάκι τίποτα. Κακό και σήμερα γράψε, γράφουν ότι αθώθηκε στα στημένα. Κοίταξε. Κοίταξε εδώ. Εγώ οι πισινοί σας λάδι έχουν. Κάτω στην Αθήνα. Άλλο, τα πισινά σα. Άιντε. Εδώ πέρα στην πόλη μας πέσα. Τι έγινε στην πόλη? Ναι, κατηγορήθηκε ότι του Ιβάνι αυτοί βάλανε φωτιά τα μάξι του. Πώς το λένε, του Λουτσέσκου. Φίλε, πού δουλεύει ο Λουτσέσκου τώρα?
Πού να, τι που δουλεύει, δεν ξέρει που δουλεύει. Και λοιπόν, άμα αυτοί τα βρήκαν, εγώ γιατί να πω. Έφυγε να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, υπάρχει επίσημη. Έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση να πούνε τη Φρέη ή ο Μάρκο και ούτε του Μαρινάκη τελεσιδίκησε. Ο Ραυτόπουλος ή ο Κόκκινος, εσύ ξαφνικά τώρα γιατί το θυμήθηκες αυτό και. Γιατί να μην το θυμηθώ, ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε, συγκρίνεις. Έναν εμπρισμό αυτοκινήτου. Συγκρίνεις τον εμπρισμό ενός αυτοκινήτου. Μπορεί να ακούσει. Κάτσε, κριτική κάνει. Συγκρίνεις τον εμπρισμό ενός αυτοκινήτου με 2,1 τόνους ηρωίνης. Τι είσαι, εγώ δεν βγάζω την σύγκριση. Συγκρι... Δηλαδή, άμα έχω όποιο στέλνει να πάει μέσα, τι με νοιάζει εμένα τώρα φίλε, αυτά που λες. Σε ρωτάω κάτι. Εδώ μιλάμε για τον εμπρισμό ενός αυτοκινήτου και μιλάμε για 2,1 τόνους ηρωίνης. Okay, πάει. Και λοιπόν, τα βάζεις αυτά σε μια ζυγαριά. Λοιπόν, θα ακούγεται από εδώ και πέρα. Κόκκινε, γιατί δεν είπες για τα μάξη του Λουτσέσκου. Ραπτόπουλε, γιατί δεν είπες για το πιστόλι του Ιβάν. Στην Αθήνα θα λένε γιατί κάνατε κράτη στα χασίσια του πλοίου. Αυτή η βιόλα θα γίνεται τώρα. Και για να είσαι. Στο κοινό ουδέτερος πρέπει να τους πιάσεις όλους και να τους κρίνεις όλους. Αυτό είναι το σωστό. Δεν διαφωνεί κανείς. Η πιο σωστή κουβέντα που είπε. Αλλά εδώ κρίνουμε γενικά με τα συμφέροντά μας. Όλοι οι δημοσιογράφοι και οι παραγωγοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι, όχι όλοι. Όχι όλοι, όλοι. Όχι. Όλοι. Μη τα μηδενίζεις. Είμαστε με τον Ιβάν, οι άλλοι είναι με τον Μαρινάκη, οι άλλοι είναι με τον Μελισανίδη και όλοι γλύφουνε. Τα δικά τους είναι καλά και τα. Αυτή είναι η ιστορία στη δημοσιογραφία. Δεν είναι, είναι οπαδική δημοσιογραφία, παιδιά. Δεν σε ρώτησα. Η δημοσιογραφία είναι οπαδική. Εκεί στα ΙΕΚ και στα πανεπιστήμια να τους διδάσκεται ότι η δημοσιογραφία πρέπει να πάνε να βγάζουν την είδηση ανάλογα με το τι συμφέρει τα αφεντικά τους. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Τι μην τελάτε βλακίες τα παιδάκια στα ΙΕΚ. Και ανοησίες. Στα χλαμάρες τα λέτε, τα διδάσκετε τα παιδάκια. Και στα πανεπιστήμια. Σε πω εγώ τη δημοσιογραφία. Άντε μπράβο. Χαίρετε. Εγώ είμαι ο επόμενος. Ναι, εσείς είστε ο επόμενος με τη φωνή την μεταλλική, την ωραία, την ραδιοφωνική. Ήποπτη. Δημήτρης από Σύρο, σου είπα ότι θα ανέβω Δευτέρα. Άντε ρε, πού είσαι? Είμαι με το τρένο Θήβα και 8 παρατέταρτο με Θεσσαλονίκη. Την ώρα έχει προβλήματα. 8 παρατέταρτο θα. Ναι, ναι, θα στα πω από κοντά, ναι. Καλώς να ορίσεις. Έλα και σου, για καλά. Να είσαι γερός. Έχει αφήσει ένα μικρό τηλέφωνο. Ποιος είναι, παρακαλώ? Και το σηκώνει στην εκπομπή. Ναι, καλησπέρα σας. Αν το δώσω τώρα μία ανάμεσα στα μάτια. Ναι, δουλεύω τώρα, και μείνει επί τόπου, θα έχω άδικο. Κρατάτε με, παρακαλώ. Παρακαλώ, μ' ακούτε. Εσύ γράφεις τη στήλη τώρα της εκπομπής και σε έρχεσαι πήρα το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει... Ναι, μ' ακούτε. Ναι, σε ακούμε, φίλε. Το κότες, ας πούμε, ή το. Δεν είναι, το κότες όχι. Αν πηγαίνει σε εμά να πηγαίνει. Πες τα όλα, πες τα. Λέγε. Ωραία, λοιπόν, θα σας πω λίγο όσον αφορά για τον προηγούμενο τον ΑΕΞΗ. Ναι, είναι κότες οι παίχτες σας. Που δεν βγήκανε να παίξουν γιατί μάθαν το αποτέλεσμα με τον Κομίνη. Το ότι κατοκύρωσε τον γκολ για 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Είναι κότες, γι' αυτό και δεν βγήκαν να παίξουν. Και όσον αφορά για την καραμέλα αυτή την περσινή για το θέμα του κυπέλου, για το offside goal του Ενρίκε, πιο πριν έγινε πέναλτι, φίλε μου. Το πνίξαν όλοι όμως. Ήταν πέναλτι, δεν ήταν, Κώστα? Και πιο πριν έπρεπε να αποβληθεί ο Μάτος δύο φορές. Ναι. Και πιο πριν έπρεπε να αποβληθεί εκεί πέρα με τη σκαριά που πήγε ο τέτοιος, ο Μάνταλος. Αν το θυμάσαι. Φίλε, στο κέντρο. Φίλε, να είμαστε δίκαιοι. Αυτά που μας κάνουν ναι. Τόσα χρόνια. Λοιπόν, τον κάνει πέναλτι, περνάει η μπαλίτσα, το καρφώνει τον κολάκι, γεια σας, 1-0, τέλος. Πάει το περσινό. Και φέτος μάθαν το αποτέλεσμα ότι τον γκολ το κατοχύρωσε μέσα στο 150 το ότι το μέτρησε ο Κομίνης και μετά χέστηκαν πάνω τους και δεν βγήκαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Πήραν εντολή. Ε, ναι. Κοίταξε. Το ότι πήραν εντολή εμένα δεν με κάνει. Μπορούσαν να πούνε. Πήραν εντολή από τον Μελισανίδη. Παιδιά, πρέπει να το πούνε. Πρόεδρε, εμείς θα βγούμε να παίξουμε. Και πού ξέρεις, ήθελα ακόμα 7 λεπτά. Μισό λεπτάκι. Εγώ να σε εξηγήσω, να σου πω κάτι άλλο. Με τον Αστέρα ο ΠΑΟΚ. 5 λεπτά πριν το τέλος δεν έχανε. Ισοφάρισε, προηγήθηκε, ξαναισοφάρισε και έχασε. Έτσι δεν είναι? Ναι. Στο 150 δεν έφαγε γκολ με τον Αστέρα? Έφαγε. Ωραία, πού το ξέρει, μπορεί να βάζει γκολ η ΑΕΚ 5 λεπτά πριν το τέλος. Γιατί δεν βγήκαν να παίξουν. Ωραίος, επόμενη γραμμή, Κότες. Ναι. Λαρά. Έλα. Έλα, Μάκης από Βέρεια. Γεια σου, Μάκη. Φίλος του Άρη. Καλώς τον. Λοιπόν, πέθανα να γελάω προχθές. Ναι. Έχει πάρει ένας ακροατής και σε λέει. Τον λες πόσο χρόνο είσαι, σε κόβω γύρω στα 80. Ναι. Και το λες όχι, και λέει όχι 80, ρε. 78. Ρε, 78 και το λες. Δηλαδή, άμα πεθάνεις τώρα,
Θα σε πούν πέθανε ένα 70 ή ένα 80. Ναι. Είχα μείνει μόνο στο δωμάτιο και γελούσε σαν το χαζό. Νόμιζαν όλοι ότι. Δεν το έκανα επίτηδε. Έτσι μου βγήκε να τον ρωτήσω. Λοιπόν, και ένα δεύτερο. Ναι. Άρης στην Αλφα Εθνική. Ναι. Με τετράδα. Σόζα, Δελιζήση, Τζανακάκη, Βαλεριάνο. Ναι. Ιντζόγλου, Μουμίν. Μετράμε 6, συν τον τερματοφύλακα 7. Ναι. Και 8ος ο Πλατέλας. Ναι. Με 3 πολύ καλές προσθήκες μπροστά. Στέκεται μέχρι 8η και 10η θέση. Ναι. Σωστά το λες. Έτσι. Φορ αριστερό, εξτρέμ και δεκάρι. Όχι σεντερφόρ. Φορ αριστερό, εξτρέμ, δεκάρι. Ναι, και ένα χάφ ακόμα πολύ καλό. Στέκεται. Και, και κρατάμε Ντούνι. Κρατάς Ντούνι. Πασά κρατάς. Του Πλατέλα. Τον Παυλίδη κρατάς. Ναι. Και Παυλίδη στα χάφ σαν ναι, κεντρικό ναι, βοηθητικό. Και κρατάω και πασά λόγω ταχύτητας σε μάτ που θα παίξω κόντρα. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις ναι, κάτι. Ναι. Για ρωτά τους αυτοί θέλουν να μείνουν του χρόνου. Δεν είναι πολύ η ερώτησή μου. Καθόλου. Δεν ακούστηκε κάτι φέτος για αυτούς τους παίκτες αν θέλουν να φύγουν. Δεν νομίζω να θέλουν φίλε να φύγουν. Μου, αυτοί οι παίκτες και γενικότερα όλα αυτά τα παιδιά αρπάξανε μια χρυσή ευκαιρία να παίξουν σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Άρης και να δείξουν ότι αξίζουν και ότι μπορούν. Άκου τώρα εγώ ερώτηση. Μισό λεπτό. Δηλαδή ας πούμε από αυτό, το Τζανακάκι. Από αυτό να τελειώσω παρακαλώ. Παπαριά είπες. Από αυτό. Ναι. Μέχρι το να σταθούν στη Σούπερ Λίγκα ναι, υπάρχει απόσταση. Γιατί όταν τελειώσει όλη η κατάσταση, γιατί δεν θέλω να δείξω κανένα από αυτά τα παιδιά, θα σου πω ότι ποιοι, κατά την ταπεινή μου εκτίμηση, μπορούν να σταθούν στην Πέτρα. Ο Αργιανός έκανε. Αν ονειρεύεσαι έναν Άρη, ναι, για να σωθεί εύκολα. Γρηγορή, όχι, Γρηγορή, ναι. Πες μου λίγο, με τους παίκτες πληρωμένους. Ναι. Ο Βαλεριάνος δεν είναι και το κορυφαίο αγκάθι. Μην θίγεις ονόματα αν έχεις την καλοσύνη. Φίξε, φίξε. Ναι. Θίξε. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης, το γούσταρα πάρα πολύ από τον Απόλλωνα από πέρυσι, γιατί παρακολουθούσα πολύ. Ουσιαστικά ο Αργιανός λέει ότι η χρονιά φέτος μου δείχνει ότι αμεσοαμυντικά η ομάδα μου στέκεται στην Αλφα Εθνική. Πάρα πολύ καλά. Ναι. Το πρόβλημά μου είναι από τη μέση και μπροστά, έχω θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Όπως ήταν η Λαμία την περσινή χρονιά, μπετό πίσω. Μπετό πίσω με τον νόμο. Φίλε, σε δύο μήνες από τώρα, όταν θα μπορώ να μιλήσω, σε 1,5, όταν θα μπορώ να μιλήσω. Θα καταλάβεις γιατί κρατάω αυτή τη στάση. Δηλαδή πιστεύεις παίκτες σαν το Σόζα, Λαχεία, τραυματίες που γιατί ο Σόζα κακά τα ψέματα έχει κατά τη γνώμη συμφωνώ, μου. Παίζει άνετα άμα σε ομάδα πεντάδα. Άμα διορθώσει, όπα, αν διορθώσει κάποια λαθάκια, δηλαδή αυτός μαζί με το Σισέ του Ολυμπιακού είναι ταλέντα, σίγουρα είναι ταλέντα. Αλλά έχουν τρομερά μεγάλη ροπή. Για το Σόζα, για να κλείσω για το Σόζα, δεν τον συγκρίνω σε καμία περίπτωση με το Σισε. Δεν τον συγκρίνω, μπερδεύτηκες. Είπα ότι είναι ταλέντα. Κάνει λάθη. Μιλάμε για δύο διαφορετικούς παίκτες. Ο Σόζα είναι παίκτης της ταχύτητας, ο κοντός, ο οποίος θα πάει στο άλλο. Ο άλλος είναι ο ψηλός, το όπερ, okay, ναι, ναι. Δεν του συγκρίνω, θεωρώ το Σόζα πάρα πάρα πολύ μεγαλύτερο παίκτη από τον Σισε. Πάντως είναι μια συζήτηση θέλω η οποία καλό είναι να γίνει. Okay, καλό είναι να γίνει κουβέντα αυτή στο τέλος. Όχι τώρα. Κωστή, θέλω τη γνώμη σου λίγο για Σόζα. Θέλω τη γνώμη σου για Σόζα και για Μουμίν. Να μου πεις τη γνώμη σου για του χρόνου και τι πληροφορίες έχεις και κλείνω εδώ. Τα λέμε. Τα λέμε. Θα τα πεις τώρα ή με το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Εγώ να πω ότι οι φίλοι οδηγοί ταξί, μην ξεχνάτε ότι Νεσκιάδης Μπαλοδήμος. Μπορείτε να προμηθευτείτε 10 κομμάτια που υπάρχουν Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου με 18.800. Κάτω από 20.000 δεν υπάρχει επιδότηση της ΔΕΠΑ, έχει τελειώσει. Όταν φώναζα τότε με τις μεγάλες προσφορές είχα λόγο που το έλεγα. Η Εσκιάδης Μπαλοδήμος τολμά για μία ακόμη φορά, προχωρά παρακάτω, κάνει μια πολύ δελεαστική τιμή για τους φίλους οδηγούς ταξί. Με 18.800 κάτι το δικό σας δεν θα το βρείτε πουθενά άλλο. Μη βαρά στο χέρι. Μπαμ, μπαμ. Λοιπόν, ναι, από το να βαράω το κεφάλι σου. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Λοιπόν, μην το κάνεις αυτό εν ώρα χορηγού. Είναι εσύ μην το κάνεις αυτό εν ώρα χορηγού. Εγώ κάνω ό,τι γουστάρω. Εσύ άμα κάνεις ό,τι γουστάρεις. Άντε και να μη σηκιώμη. Βαρο. Περισσότερα στο έντομο χιλιόμουρι. Θεσσαλονίκη Αθηνών ή στο 23-15-96-5-96. Διάλειμμα. Πριν του δώσω τις μπουνιές. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Μια ζεστή καλημέρα και ένα χαμόγελό του μπορούν να μου φτιάξουν τη μέρα. Με φωνάζουν με το όνομά μου. Ρωτάνε πάντα τι κάνω εγώ για τα παιδιά μου. Με εξυπηρετούν αμέσως και είναι πάντα κοντά μου. Γι' αυτό διαλέγω αυτά τα μαγαζιά για να κάνω τις αγορές μου. Με συμφέρει να πηγαίνω στα καταστήματα της γειτονιάς μου που βρίσκονται δίπλα μου. Στήριξε και εσύ έμπρακτα τους επαγγελματίες της γειτονιάς σου και τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας. Επιστρέφουν σε εμάς. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Δείχνουμε εμπιστοσύνη στους δικούς μας ανθρώπους. Νονέ, πού θα πάμε? Θέλεις να πάμε να πάρουμε τη λαμπάδα σου? Ή θέλεις να πάμε να ψωνίσουμε ρούχα? Ή θέλεις να πάμε κάπου που έχει όλα τα τέλεια παιχνίδια? Ή μήπως θέλεις να πάμε για σοκολατένιο αυγό? Νονέ, κι άμα τα θέλω εγώ όλα αυτά μαζί? Τότε πάμε στο Σκλαβενίτη. Όλα όσα χρειάζεστε για τις μέρες του Πάσχα, από διακοσμητικά, λαμπάδες, δώρα για το βαφτιστήρι, παιδικά ρούχα Look at Me, έως κάρβουνα, ψισταριές και μοναδικές προσφορές, θα τα βρείτε στο Σκλαβενίτη, ποιοτικά, διαλεχτά και τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα και σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτη. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Και για τις πασχαλινές μου αγορές, φυσικά, εμπιστεύομαι τους επαγγελματίες της γειτονιάς μου, επειδή με προσέχουν και είναι φίλοι μου. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας εύχεται καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Πετάξτε με την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου, Qatar Airways. Από τις 27 Μαρτίου συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη με πάνω από 150 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω Ντόχας με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Απολαύστε τη βραβευμένη μας εξυπηρέτηση και την παγκόσμιες κλάσεις φιλοξενία μας με έως 4.000 επιλογές ψυχαγωγίας, νόστιμα γεύματα και ευρύχωρες θέσεις στην οικονομική και διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτηση τώρα στο qatarairways.com. Qatar Airways. Going places together. Αποφάσισες να ξεκινήσεις ένα χόμπι. Μαγειρική, σκέφτηκες, που θα σου είναι πάντα χρήσιμη. Έξυπνη κίνηση. Τώρα έπαιξε ρόλο που ερχόταν κάθε μέρα σπίτι μάνα σου να σου μαγειρέψει και σε ρωτούσε, εγώ πότε θα γίνω γιαγιά. Δεύτερη έξυπνη κίνηση. Σαν το νέο Skoda Clever Plan. Και το νέο σου αυτοκίνητο είναι Skoda και βρήκες τον καλύτερο τρόπο να το αποκτήσεις. Με προνομιακό επιτόκιο 3,9%, χαμηλή δόση και 4 χρόνια εγγύηση, σέρβις, ασφάλιση και οδική βοήθεια. Skoda Clever Plan. Μία έξυπνη κίνηση και ακόμα μία. Μάθετε περισσότερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων της Cosmocar Skoda. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με τόπα αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Ή happy days ή τίποτα. Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr. Ορίστε, έτοιμοι. Τι, τελειώσαμε? Ναι, γιατί? Τα μαλλιά μου είναι βρεγμένα. Κάπου ζείτε. Κανένα περιοδικό δεν ανοίγεται. Είναι πάρα πολύ της μόδας το μερικό wet look. Δηλαδή έτσι μία τούφα ίσια και στεγνή και όλο το υπόλοιπο έτσι βρεγμένο και μοιραίο. Τώρα δεν ξέρω αν επιμένετε, τι να πω. Απέρα αυτό το βράδυ το σπίτι σας που έχετε και νεκτερινή χρέωση, να τα στεγνώσουμε εκεί.
Μην περιμένεις τη νύχτα για να κάνεις τη δουλειά σου. Ό,τι επιχείρηση κι αν έχεις, έλα στον Ήρωνα για να έχεις νυχτερινό τιμολόγιο όλη η μέρα. Τηλεφώνησε σήμερα στο 18228 ή μπες στο iron.gr και μάθε περισσότερα. Τώρα και στα καταστήματα Wind. Ήρων, η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. Με την εγγύηση των ομίλων GEC, Terna και NG. Η προσφορά έχει χρέωση παγίου και ισχύει για 12μηνη σύμβαση. Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, ΡΑΕ. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός για πρώτη φορά στη Sport Expo στη ΔΕΘ. Σε διαμορφωμένους χώρους και γήπεδα γνωρίστε από κοντά όλα τα ερασιτεχνικά αθλήματα. Ο ελληνικός ερασιτεχνικός αθλητισμός στο προσκήνιο. Με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού παρουσιάζονται τα ερασιτεχνικά αθλήματα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Έλατε Sport Expo και ζήστε τη χαρά του αθλητισμού. Από 29 έως 31 Μαρτίου 2018 η Sport Expo στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τη μέση τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL και τη μέση είναι μπεμπέ. Στεφάν σε Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν σε XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Πάω στα Today's απέναντι να πάρω κάτι νηστίσιμο. Πακέτο. Πανέτο. Today's to Delicious. Νηστεία και πανέτο, πάνε πακέτο. Ιταλικό χειροποίητο ψωμάκι πανέτο με ζεστά τραγανά φαλάφελ. Και η νηστεία γίνεται πειρασμός. Today's. Keeping the city alive today. Πάλι υγρασίες στο ταβάνι. Πάλι πεσμένοι σοβάδες στους τοίχους. Μα τι κάνουμε λάθος. Πάντα υπάρχει η σωστή λύση. Ντομίσιμα. Η Ντομίσιμα, η πρώτη βιομηχανία στεγανοτικών χημικών δομικών υλικών, μεταφέρει σε κάθε σπίτι την τεχνογνωσία από τα μεγαλύτερα έργα που έγιναν στη χώρα μας. Μετρό, Εγνατία Οδός, Ολυμπιακά έργα. Για στεγάνωση, επισκευή και προστασία στο σπίτι, εμπιστευόμαστε το εμπορικό δίκτυο της Ντομίσιμα. Ντομίσιμα. Τα έργα μας μιλούν μόνα τους. Οι άντρες από τη φύση τους δεν αφήνουν και πάρα πολλά να τους απασχολούν. Εκτός από ένα. Την τριχόπτωση. Το DHI Global Medical Group έχει αναπτύξει την πιο προηγμένη μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών σήμερα και πάνω από 201.000 ασθενείς με τριχόπτωση σε όλο τον κόσμο έχουν βοηθηθεί ουσιαστικά. Εσείς ακόμα περιμένετε? Κλείστε ραντεβού στην DHI Θεσσαλονίκης για τη δωρεάν διάγνωσή σας στο 2310-224-693. DHI. Το αποτέλεσμα μετράει. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Μεράκλωσε το παιδί και γυροβολιές ρίχνει. Ρε το παιδί ρίχνει γυροβολιές. Σ' αρέσει το καράβι από τον Περέα, ε? Γιατί να μ' αρέσει. Βάλε ένα τραγούδι και για μένα, ρε. Βάλε κανένα τραγούδι και από μένα. Βάλε έτσι αφιερωμένο για τον Κωστή. Δώσε μια έτσι να ακουστάρει. Πιο βόρεια, πιο βόρεια. Πάμε στο κόμμο. Έλα. Παρατόπουλε. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Ο Λίμος από τον Ντίζελντορφ. Γεια σου, Λίμο. Είσαι ο Δόκτωρ Ραπτεστάιν των FM. Ραπτεστάιν, γιατί το λες αυτό? Σας το λόγο, το λόγο.
Ο δημιουργός τεράτων που λέτε. Όχι, εντάξει, πλάκα, δεν είναι δημιουργός τεράτων, είναι τέρας ο ίδιος. Λοιπόν, θα πάρει εκπομπή. Πώς θα την πει, έχω και όνομα. Τι εκπομπή να πάρει, τι όνομα να πάρει. Στοιχηματική. Πώς? Στοιχηματική Βοριάδες. Ναι. Πλάκα κάνετε αυτό γιατί είχε υπονοούμενο, αλλά δεν το εννοώ, εντάξει. Απλώς αυτά που ακούγονται εκεί στην εκπομπή. Κατά τα άλλα, το βράδυ. Ναι. Θα πει στο Μιχάλη να μπούμε για τη δουλειά που σου είπα. Ναι. Γιατί, για τον Μιχάλικο, γιατί έχουν γαμψώσει εκεί τα νύχια, περιμένουν φτέρνες άτσες. Θες τον Μιχάλη να τον ακούσεις. Να δούμε τι θα. Όχι, να του πει για τη δουλειά. Πες τον με ένα πενιντάρικο τον ακού τώρα. Λέει. Λέει. Ωραία, αυτό. Κάνεις, να του πεις εδώ τον έχω. Εδώ τον έχω. Έλα, αγόρι μου, τι κάνει. Έλα, ρε Μιχάλη. Έλα, σ' ακούω. Έλα, εγώ είμαι, με θυμάσαι, ο Ρουμανόπληκτος, ο λιποτάκτης. Ωραία, σ' ακούω. Πες μου, θα έρθει στην Ελλάδα. Δικαστήριο, έχω θέμα με τον κύριο Κόκκινο, έχω τώρα. Δεν θα έρθω εγώ, δεν είμαι. Αφού είμαι Γερμανία, αλλά εγώ σου πει υπάρχει δουλειά, μα ενδιαφέρει. Λέγε, τι θες να πω. Σε Νιχάδικο, κομμωτήριο για ρεσεψιόν. Πού είναι αυτό εδώ πέρα, εδώ, ε. Θα άμα είναι να τα βρούμε, το που είναι σε νοιάζει πρόταση. Θα έρθει στο λεφτό. Πόσα το δίνει, ρε φίλε, πόσα δίνει. Άμα είναι και εσέ, θα μιλήσουμε να πούμε. Οκ, okay, προτάσει ανοιχτά πράγματα. Πόσα το δίνει. Κοίταξε να δει, έχω πρόταση από τη, τα Μιράτα. Καλά, εγώ δεν σε ψάχνω να πούμε να σου πει. Όχι, δεν σε φίλε, πόσα το δίνει. Εγώ από Σομαλία, πειρατίνα και τώρα έχουν ένα τάκερ, έχουν πάρει και ζητάνε 5 εκατομμύρια δολάρια. Πόσα το δίνει στο Μιχάλη, να ξέρουμε. Πόσα. Στο Μιχάλη να μιλήσει, αυτό σε τηλέφωνο να μιλήσει. Πόσο, 6-7 εκατοστάρικα θα παίρνει. Τι έχει, την ημέρα. Δηλαδή, εγώ τι θα κάνω, την ημέρα. Θα μπορεί στη ρεσεψιόν, θα κλείνει ραντεβού και θα υποδέχεσαι τις κυρίες. Ναι. Και άμα χρειαστεί, μπορεί να κόψει κανένα νύχι, να λιμάρει, να τρίψει. Όχι, τέτοια πράγματα δεν κάνω, γόρι μου. Εγώ είμαι, κοίταξε, εγώ είμαι φυλάω τις κυρίες. Θα είμαι στην πόρτα, όποιος κάνει τίποτε καμιά κουτσικέλα. Κλείσε. Είναι boarding guard, ναι. Άκου 6-7 εκατοστάρικα. Σωστό, ναι. Νεροκάμπατο. Κάτω από 1000 ευρώ τη μέρα ο Μιχάλης δεν παίρνει. Λέγε. Έλα. Πόσα θέλει την ημέρα. 1000 ευρώ. Χαιρετίζω τα Πασόκια. Μιχάλη. Τα 9 εκατοστάρικα θα τα μοιράζουμε εγώ με τον Αυτόπουλο. Είναι μία σοβαρά τώρα να σου μιλάω. Πες μου. 77 χρονών. Πόσα? 77. Το ναι. Λέει η ψυχή της. Το λέει. Χίρα. Το λέει η ψυχή της. Η ψυχή της το λέει και το πορτοφόλι γεμάτο. Όταν λες γεμάτο από τι? 500, 200, 100. Όταν σου λέω γεμάτο, δεν μιλάμε για 500. Πόσο? Πες μου, ρε φίλε, όταν λες τι γεμάτο δηλαδή. Εντάξει, τι γεμάτο. Πες κάτι να μας συγκινήσεις, λέει. Μπορείς να ζήσεις άλλα 100 χρόνια χωρίς να κάνεις τίποτα. Εσύ μπορείς να ζήσεις με ένα ευρώ την ημέρα. Την γνωριμία θα την κάνεις. Ο Μιχάλης έχει και έξοδα. Καπνίζει πουρα τα οποία κοστίζουν 100 ευρώ η ζούρα. Σωστό. Σιγά τα λάχανα, άμα δεν μπορούμε να καλύψουμε τα πουρα. Κάνει μπάλα, κάνει μπάνιο σε γάλα αγελάδα. Κάνει μπάλα σε μπάνιο. Λοιπόν, πίνει γάλα γαϊδάρας. Πλένει τα πόδια του με ροζέ σαν μπάνια. Αυτά τα υπολόγισες. Ξέρεις πως έχει το γάλα της γαϊδάρας. Έχω και τις καμήλες, γιατί να κάνω, έχω και από τα Εμμυράτα, γιατί να κάνω τώρα, πρέπει να κάνω. Ραυτόπουλε, παρακαλώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Προηγουμένως με έναν Αριανό μιλούσατε για τη σύνθεση για του χρόνου. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Θα μου πεις την αλήθεια όμως, θα σε κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι. Έχεις πληροφορίες εσύ καλύτερες. Έτσι, μπράβο. Θα βγει ο Άρης πρώτος ή δεύτερος. Εγώ, η μόνη πληροφορία που έχω είναι ότι ο Άρης δεν θα βγει, δεν θα βγει αίτητος. Δεν έχει σημασία αυτό. Ναι, όχι, αυτό στοιχηματικά έχει αξία που σου λέω. Όχι, ας το στοιχηματικά τώρα. Το άλλο, άδεια θα πάρει. Θα πάρει. Υπάρχει. Ναι, ναι, θα πάρει. Χρήμα. Θα πάρει, ναι, αλλά δεν θα τερματίσει. Δεν θα τερματίσει αίτητος, κλείσε. Απλήρωτη την υπάλληλη. Δεν θα τερματίσει αίτητος. Κλείσε. Επόμενη γραμμή. Ναι. Παραπάνω δεν μπορώ να πω. Και εγώ respect. Δεν πιστεύω ότι. Ναι. Και δεν είναι οθετό αυτό που λέει ο Ραπτόπουλος. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τερματίσει αίτητος. Ναι, εντάξει. Σε ένα παιχνίδι μπορεί να χάσει. Ναι. Τον φοβάμαι να χάσει. Ναι, ναι. Αγωνιστικά στην Κρήτη. Για πολλούς λόγους. Μάλιστα. Καλημέρα. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα, φίλε. Στέφανος από Λάρισα, τι κάνετε. Γεια σου, φίλε. Πήρα.
πήρα εξοργισμένο να την πω στον Χατζινάκο. Άκουσα το Μιχάλη το Φωτιάδη και είναι το χαμομήλι τη ψυχή μα. Πώ το είπε στο λεφτό, το χαμομήλι τη ψυχή. Τι πίνει και δεν μαζί. Το χαμομήλι τη ψυχή. Γεια σου, Μιχάλη. Έχω κάνει μια φιλία στο Facebook, αλλά δεν με κάνει φιλό να μα ενημερώνει για τι ψυχέ. Κοίταξε να δει. Να συντονιζόμαστε. Ναι, σε χαιρετίζω και τη Λάρισα γιατί. Άκουγα να σε πω και κάτι τώρα. Με τη Λάρισα την αγαπάω. Την είδε και λαχτάρισε. Όχι, όχι, όχι. Περίμενα να σε πω γιατί είμαι με το χτινίατρο. Είμαι. Ζευγάρι. Όχι ζευγάρι. Είμαι να τον βάλω την Ενέσα όπως έχω και τον άλλο τον Ρόντο. Γιατί το παλικάρι μας από εδώ ήξερε πράγματα αλλά δεν με τα ενημέρωσε. Δεν σου είπε για τα θάματα. Δεν μου είπε για. Τι γυναίκα σου βρήκε. Μου βρήκε μια γυναίκα 95 κιλά και με έβαλε να μιλήσω. Τρεις ώρα. Όχι, όχι. Το σοου άλλο το κάνει. Μην πετάγεσαι. Τρεις η ώρα τη νύχτα. Τα ακούσα, κόρη μου. Λέω γιατί να μιλήσουμε τρεις η ώρα τη νύχτα. Γιατί λέει η μαμά μου, λέει, θα ακούσει το που θα μιλάμε, λέει, και δεν κάνει. Πώς γίνεται και πώς θα μιλήσω και πώς θα συναντηθώ. Γύρισε και με λέει την άλλη μέρα, λέει, έλα στη Λάρισα να συναντηθούμε. Λέω τώρα, τι μου λέει τώρα δηλαδή. Έπρεπε να πας στη Λάρισα, Μιχάλη. Ε? Και πώς έπρεπε να πας στη Λάρισα. Την είδε. Την είδα στο Facebook. Είναι από εκεί, από Λάρισα είναι. Ό,τι βλέπεις το πιστεύεις δηλαδή. Την είδα ρε. Θα σου δείξω εγώ στο Facebook κάτι. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή δούλεψε στο Ρέντι. Μίλαμε τώρα, α πούμε, και κάνω διαφήμιση. Δούλεψε στο Ρέντι. Διαφήμιση. Τι ήταν πορτιέρη. Όχι, ήταν λαχανογορά. Λαχανογορά. Ναι. Πάμε στο. Ναι. Διαφήμιση. Μιχάλη, μου πήρε τα νεύρα, Μιχάλη. Στον επόμενο. Άκουγα ήδη. Διαφήμιση. Πορτιέρη. Πορτιέρη σα το Ρέντι ήταν. Διαφήμιση. Στο Μαρινάκι ήταν φουρουράρεμα. Πάμε, ναι. Ναι. Μάλιστα. Έλα. Έλα, καλησπέρα, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς άμα θες να χάσεις και λίγο πιο γρήγορα, ακόμα καλύτερα θα είναι. Άμα βγαίνεις την παιδιά να κλείσω, συγγνώμη. Άμα σας ενοχλώ, συγγνώμη. Είσαι και παρεξηγιάρης, σου λέω κάνει πιο γρήγορα. Ναι. Λέμε ότι είναι. Πέσαμε σε λακαμά. Πάμε, πάμε. Ήταν ευαισθητούλη. Αυτό και εσένα. Σε οικογενειακό γεύμα, πρώτος που θα παρεξηγείτε θα είναι αυτός. Ναι. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Και εμείς σας ακούμε. Νάτος. Καλώς την κομμότρια. Καλώς το τέτοιο να, μόκολο. Ναι. Καλώς την κομμότρια, τι έγινε. Τι έγινε ρε Τσουκάκαλη εσύ με την κομμότρια. Τι έγινε μωρή κομμότρια. Άκου να σε πω. Ε, το χτενείς το καταρρύφι. Άκου να σε πω Μαρή εσένα. Λέγε μωρή τρελή, λέγε. Αυτούς ο δυο φαντάρους, ναι, με το σκύλο. Ναι. Ο διοικητής πρέπει να τους έχει τώρα για καλά πόσο καιρό έχουν. Απολύθηκαν αυτοί, πάμε παρακάτω. Τι απολύθηκα, ό,τι και να γίνει. Αυτό που είδες έγινε το Νοέμβριο και αυτοί έχουν απολυθεί. Πάμε παρακάτω. Όσο για το βαπόρι. Τα μπαρ και τα φουσκωμένα κάρκα και ψάχνουν να βρουν το κοίτα, το πιστόλι, τον αεροπίστολο ψάχνουν να βρουν οι άλλοι. Αν δεν βρουν πιστόλι, αθώο σου κατηγορούμε. Το άλλο κοίτα, το αμπάρι τα φουσκωμένο κάρκα. Καλά λέει ο Γιώργος, ο Σαβίδης. 1926 λέξη για το πιστόλι και για το πλοίο καμία για τον μπαμπά μου λέγατε κουφάλες λέει ο Γιώργος. Ενέρεση Μογγολέ, τι ψέματα είναι. Δεν είναι ψέματα. Μωρή τρελή που θα πει από το πάρκο. Ναι αλλά έχω ένσταση. Για να δώσ' μου λίγο το τσουκάκα λέει ένα λεπτό μόνο. Πότε θα πει μωρή τρελή από το πάρκο. Εγώ όταν έχουμε μωρή θυμάσαι εσύ. Δεν κατάλαβα τι ώρα πρέπει να σπέρνει τα χαράματα. Αλλά πώς. Και τι να κάνω εγώ, δηλαδή να κάνω αγρυπνία για την πάρτι σου. Γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Όταν έκανε αγρυπνία για να τρώει τα χόρτα με τον Παΐσιο και να βλέπουνε. Και κάτι τελευταίο βίντεο. Να πω και να κλείσω. Ναι. Τελευταίο. Εσείς κάτω το καπνίζετε το χόρτο εδώ το μασάμε. Όπα. Σιγά μωρή τρελή. Ξέφυγε. Κόβει το κύριος. Ναι. Ναι. Αυτό το κάτσε μωρή τρελή στο Άγιον Όρος το μάθεις. Ο Παΐσιος το μάθεις. Τη μαγιά στην έμαθε ο Παΐσιος. Ο Άγιος. Εγώ τι σχέση μπορώ να έχω με τον Άγιο. Τι είναι, εσύ ένα χρόνο εκεί δεν τρώγατε χορτάρια και εκεί. Λοιπόν. Άνθρωπο δεν μπορείς να σε κάνει. Αυτό. Κάτσε η μακρυπόδα τώρα σε περιπτώσει. Έλα. Η τρελή. Καλησπέρα για μέσα από Αθήνα, τι κάνουμε. Καλώς τώρα. Και εγώ χάρη καλό θα ακούσουμε την τύψα με το προσαϊκό. Κάτι σύντομο όσον αφορά τους φίλους μου τους παοξίδες. Που λέμε τους αεξίδες κότες. Απορρίφθηκε η έφεση του Ολυμπιακού παραμένει το -3 με την ΑΕΚ.
Όσον αφορά τους φίλους μου τους φαλαξίδες, ξαναλέω που λένε τους αεξίδες κότες, να τους θυμίζετε ότι πριν από 1,5 χρόνο στον ημιτελικό του κυπέλου έφτασε κάλτσα και δεν κατέβηκαν καν να παίξουν με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Αυτοί δεν πήγανε καν στον πόλεμο. Οι άλλοι ήρθανε στον πόλεμο και στο 89 μπήκανε μέσα. Αυτοί δεν κατέβηκαν καν. Να τους τα θυμίζετε. Έτσι συνοπτικά, ρε παιδί μου. Τώρα όσον αφορά εμάς. Ναι. Παρακολουθώ έχοντας όλα σας φρένα γύρω στα τελευταία 15 χρόνια βήκα εθνική. Ναι. Όπως είναι δομημένο το σύστημα και όπως ανεβαίνουν οι ομάδες, όπως συνηθίζεται να ανεβαίνουν από Β' Εθνική στην Α, ναι, πιστεύω άμα ανέβει ο Άρης φέτος θα είναι πιο παλικαρής και άνοδος που υπάρχει. Ναι. Και αυτό πιστεύω είναι καθαρά, εξ ολοκλήρου, κατά μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης από όλους εκεί μέσα, έργο του Μηροφορίδη. Ναι. Μην του λες τέτοια, θα βγάλει μαλλιά ο διπλανός. Ναι, παρακαλώ. Με μετρημένα κουκιά να κάνει ομάδα. Με τι? Με μετρημένα κουκιά. Ποια κουκιά? Τι συμβόλαια παίρνουν ρε φίλοι αυτοί που είναι στον Άρη? Α, καλά, με ανύπαρκτα κουκιά. Ο Πόη που ήταν γάμα εθνική, από τους μισούς που είναι τώρα παίρνει παραπάνω λεφτά. Και τώρα με αυτούς εδώ πέρα ο άλλος ανέβει παλικαρί στα τρίτια με 50-50 διαιτησία. Δηλαδή τι θέλω να σου πω ρε παιδί μου, ότι αυτός ο άνθρωπος πιστεύω το αξίζει, αν ανέβουμε του χρόνου δικαιωματικά, να δείξει τι μπορεί να κάνει και άλλη εθνική. Να φύγει δηλαδή πλέον από την Ελλάδα. Θα την πουλέψει, θα φύγει. Ξέχνα το, Θόδωρε. Θα την πουλέψει. Τώρα, να πω κάτι λίγο και στο φίλο μας ο Φωτιάδη που είναι εκεί πέρα. Ναι, έλα, αγόρι μου. Επειδή είναι αετό να ακούω, είναι τσακ. 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 Επειδή είναι αετός να ακούω, είναι τσακ. Επειδή είναι αετός να ακούω, είναι τσακ. Επειδή είναι αετός να ακούω.